Ο Νάνσεν ήταν το πρώτο Νομπέλ Ειρήνης που δόθηκε από την Νορβηγική Ακαδημία και αποτέλεσε αυτός ένα κρίκο μέσα σε ένα σπουδαίο σύνολο της λεγόμενης Νορβηγικής Σχολής, η οποία έδωσε τα θεμέλια για την σύγχρονη μετεωρολογία και την πρόγνωση. Ο καθηγητής Πέτερσεν ήταν εκ των πρωτοστατών τότε, αλλά και η Νορβηγική Σχολή πράγματι πρότευσε στην σύγχρονη, στα θεμέλια της σύγχρονης μετεωρολογίας. Ταυτόχρονα, όλη η Σκανδιναβία εισέφερε σημαντικά σε αυτό το φαινόμενο το μεγάλο που μελετούμε τώρα, την κλιματική κρίση. Ο πρώτος ο οποίος ανέφερε το φαινόμενο του θερμοκηπίου σαν ένα φυσικό γεγονός ήταν ο Σβάντε Αρένιους της Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών και αυτός το πρώτο βραβείο χημίας, βραβείο Νομπέλ στη χημεία. Μπορεί κανείς να δώσει μια διάλεξη μόνο για αυτή την περίοδο σε ένα κλάδο ο οποίος ξεκίνησε δειλά από τον φόβο και την θρησκοληψία απέναντι στα καιρικά φαινόμενα, ο οποίος επεκράτησε επί εκατοντάδες αιώνες και πολλές χιλιετηρίδες στον πλανήτη μας. Άρχισε δηλαδή να δημιουργείται μια επιστήμη μελέτης των καιρικών συστημάτων, αλλά και ταυτόχρονα χάρη σε ανθρώπους σαν τον Νάνσεν άρχισε και η εξερεύνηση των ωκεανών. Θα σας θυμίσω ότι το φετινό καλοκαίρι που πέρασε ήταν ένα μοναδικό καλοκαίρι. Δεν το έχουμε ξαναδεί στην έκταση που το είδαμε από πλευράς ακραίων φαινομένων, κυρίως στους ωκεανούς, κάτι το οποίο δεν τονίστηκε. Θα υπάρχει ένα διεθνές συμπόσιο τον Απρίλιο για τους ωκεανούς στην Αθήνα και ο πρώτος από τους πρώτους οι οποίοι ασχολήθηκαν πειραματικά με μετρήσεις στη θάλασσα ήταν επίσης ο Νάνσεν, του οποίου βλέπετε το βλέπουμε εμείς, αλλά μάλλον κύριε Τσιλιπάκο ναι, είδαμε τον Νάνσεν τον αληθινό. Αυτός λοιπόν ήταν, επειδή εξερεύνησε το Βόρειο Πόλο, κυρίως τις περιοχές στις 85 μοίρες Βόρειο Πλάτος, ένας στενός του φίλος, ο Άμοντσεν, μαζί με τον Σκοτ εξερεύνησαν, όπως ξέρουμε όλοι, την Ανταρκτική, η οποία έχει μια τεράστια χερσόνησο με το όνομα Άμοντσεν Σκοτ. Η Αρκτική, από την άλλη μεριά, δεν ευτύχησε να έχει μερικά φιόρδ στο όνομα Νάνσεν. Αλλά αυτό που είναι το φοβερό είναι ότι ο Νάνσεν είναι ο πρώτος ο οποίος έκανε μετρήσεις με φιάλες μέσα στο νερό. Θα σας θυμίσω, αυτά έγιναν στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ο Σέκι, ένας Ιάπων ωκεανογράφος,
εισήγαγε τον περίφημο δίσκο του Σέκη, που δείχνει την θολότητα των υδάτων σε διάφορα βάθη. Αυτά τώρα έχουν εξελιχθεί στην παρατήρηση την παγκόσμια. Οι δορυφόροι σήμερα παρακολουθούν όχι μόνο την καθαρότητα, αλλά και την θερμοκρασία των ωκεανών. Σας πληροφορώ ότι από την περιοχή του Λαμπραντόρ που χωρίζει τον Καναδά από την Νέα Γη, την Newfoundland, η θερμοκρασία της, η επιφανειακή της θάλασσας πέρυσι το καλοκαίρι και μέχρι τώρα είχε πολλές περιοχές με θερμοκρασίες επιφανειακών υδάτων 3,5 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Δηλαδή οι τιμές στο Λαμπραντόρ, που είναι κρύες θάλασσες, ήταν αντίστοιχες με τις Μεσογείου. Είναι χαρακτηριστικό. Και αυτό δεν είναι η πρώτη χρονιά. Είναι η τέταρτη χρονιά που βλέπουμε τέτοια ακραία αποσταθεροποίηση των θαλασσών. Υπάρχει μια σειρά από, για να μην σας κουράζω, γιατί θα περιμένουμε όλοι να ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον τους εκλεκτούς ομιλητές. Λίγα λόγια για την εποχή αυτή. Είναι ο Νάνσεν, όταν ξεκίνησε τις αποστολές του στην Αρκτική. Η δεύτερη εικόνα, κύριε Τσιλιπάκο, είναι το Μάρτιο του 1895 στην Αρκτική. Είναι η πρώτη μεγάλη εξπεντισιόν που έγινε στον Αρκτικό κύκλο. Από εκεί και πέρα αρχίζει μία ηρωική σταδιοδρομία του Νάνσεν με την κοινωνία των εθνών τότε, στον 20ο αιώνα πλέον, και ο άνθρωπος αυτός, ένας σπουδαίος εξερευνητής, μετατρέπεται και σε έναν σπουδαίο φιλάνθρωπο. Και μάλιστα υπάρχουν τουλάχιστον δύο πλατείες στο Όσλο που έχουν το όνομά του. Εκτός από τα Φιόρδς, που είναι και το Όσλο Φιόρδ, έχει κομμάτι του που είναι στο όνομά του, αλλά και εδώ στην Αθήνα πριν από 10 χρόνια είχα την χαρά να συμμετέχω στην εγκατάσταση του αγάλματος του Νάνσεν, ο οποίος συνδέθηκε με την Ελλάδα, όπως θα τα ακούσουμε από τους ομιλητές, τους εκλεκτούς μας ομιλητές, διότι βοήθησε στην ανταλλαγή των πληθυσμών μετά από πρόσκληση του σημερινού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τότε ήταν η Κοινωνία των Εθνών, τόσο για τους πληθυσμούς των ελληνικών, που ήταν ένα μείζον και δύσκολο πρόβλημα, όσο και των Αρμενίων, αλλά και άλλων μικρών πληθυσμών, τους οποίους ξεχάσαμε, όπως τους Κούρδους, και δεν τους αναφέρει κανείς. Η θέση λοιπόν Νάνσεν υπήρξε καταλυτική και η σχέση του με την Ελλάδα σημαντική, διότι είχα την χαρά και την τιμή να συνδέομαι με προσωπική φιλία μακροχρόνια με τον Ίβαρ Ίζαξεν, ο οποίος και αυτός Νορβηγός, αλλά ήταν μαθητού της σχολής Νάνσεν. Και βεβαίως τώρα δεν είναι σήμερα η μέρα να μιλήσουμε για τον Νάνσεν, αλλά η σχέση του με την Ελλάδα λοιπόν ήταν αυτή, η σχέση της ανταλλαγής των πληθυσμών, η σχέση του με Καραμάνο και
Καναγκίνη ήταν πάρα πολύ στενή, διότι τα Ενελάδη είχαν αναλάβει κατ' εντολήν του τότε Πρωθυπουργού του Ελευθερίου Βενιζέλου οι Καναγκίνης και Καραμάνος. Και μάλιστα ήταν, αν δει κανείς το αρχείο, τα αρχεία από τα οποία προς το παρόν φυλάσσονται στην Γεωπονική Σχολή, κύριε Πρίτανη, επειδή διατελέσατε, και έχουμε και τη χαρά να έχουμε και τον νυν Πρίτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου μαζί μας. Αυτή η τακτοποίηση των αγροτικών τεμαχίων, έτσι ώστε όπως έγραψε ο Βενιζέλος τον Καναγκίνη και υποθέτω και στον Καραμάνο, τις ίδιες οδηγίες είχε δώσει, ότι με αυτόν τον τρόπο, λέει, θα αποφευχθεί και θα μειωθεί η εγκληματικότητα των πόλεων με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Δείχνει οράματα εκείνης της εποχής. Υπάρχουν κι άλλες εικόνες πολύ ενδιαφέρουσες. Η επόμενη εικόνα είναι το 1919. Είναι τα ιδρυτικά μέλη της Κοινωνίας των Εθνών και συνεδριάζουν για την ορθολογική κατανομή των πληθυσμών. Συμμετείχε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η επόμενη διαφάνεια είναι το πρώτο Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών, στην οποία διακρίνεται στην κορυφή και ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και εδώ είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης 1923. Για τους ενδιαφερομένους, το αυτοκίνητο αυτό είναι αγγλικής κατασκευής, τα οποία η εταιρεία έχει κλείσει προπολών δεκαετιών. Τέλος, η ελληνική αντιπροσωπεία, το τελευταία διαφάνεια, υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο, στις διαπραγματεύσεις της Λοζάνης φαίνεται σε αυτήν την διαφάνεια. Επομένως, είναι μια ηρωική περίοδος στην οποία συνέβησαν σπουδαία γεγονότα που αφορούσαν την τύχη της χώρας μας, αλλά και την τύχη της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα, όπου μπορεί να μην επετεύχθη λύση στο αρμενικό ζήτημα τότε, αλλά υπήρξαν τα πρώτα, εδόθηκαν οι πρώτες σπίθες για την αντιμετώπιση αυτών των σπουδαίων φαινομένων. Δηλαδή, της αποκατάστασης προσφύγων, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, αλλά και δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες Αρμένοι και άλλοι, μετακινήθηκαν τότε και ίσως να είναι μια τέτοιας μεγάλης έκτασης μετακίνηση, η οποία σίγουρα καθόρισε το μέλλον της χώρας μας. Από πλευράς της επιστήμης την οποία διακονώ και νομίζω και το εκλεκτό ακροατήριό μας σήμερα ενδιαφέρεται, είναι η περίοδος που αρχίζει να ανδρώνεται μια νέα επιστήμη, η επιστήμη της κλιματολογίας, η οποία στην αρχή στηρίχθηκε σε παρατηρήσεις από την εποχή του Αριστοτέλους, τις οποίες ευτυχώς διεσώθησαν στα όσα μέρη της γραμματείας του Αριστοτέλους διασώθηκαν, αλλά και οι οποίες αποτέλεσαν οδηγό για τους ανέμους,
για την ασφαλή ναυσιπλοεία και άλλες πολλές οδηγίες, τις οποίες μετέφρασαν Έλληνες που εξισλαμίστησαν και μετακινήθηκαν από την Αντιόχεια στην Κόρντοβα και στη συνέχεια αποτέλεσαν τα μόνα βιβλία κατά τον Μεσαίωνα και μετά τον Μεσαίωνα περίοδο που χάρη στις μεταφράσεις τους στην αραβική γλώσσα και μετά στην λατινική μέσω της Ισπανίας πάντα έχουμε αυτά τα οποία μας μαθαίνουν οι φίλοι μας, οι αρχαιολόγοι, οι φιλόλογοι και η ιστορία των επιστημών. Θα ήθελα να πω ότι η περίοδος η δική μας βρήκε την Ελλάδα, θα μας τα πούν οι ειδικοί, πάλι διχασμένοι. Δεν ξέρω γιατί η χώρα μας είναι πάντα διχασμένη. Όποτε έχω ψάξει ιστορικά γεγονότα, δεν είμαι ειδικός στην ιστορία, αλλά απογοητεύομαι με το διχασμό. Κάποτε έπρεπε να βγει ένας μεγάλος ηγέτης και να πει τέρμα οι διχασμοί. Όποιος διχάζει απολύεται. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με την σημερινή κοινωνία στην οποία ζούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο ομιλητές, τον κύριο Καραμάνο, ο οποίος και συναισθηματικά είναι δεμένος με τη σημερινή εκδήλωση, λόγω του πατρός του. Βεβαίως τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος συνέβαλε όπως πολλές άλλες εκδόσεις έχουμε κάνει και στο Μαριολοπούλιο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος, αλλά και τον κύριο Κιτρομιλίδη, ο οποίος έχει την καλοσύνη να μας παρουσιάσει αυτό το εξαιρετικό βιβλίο που θα συμπληρώσει την ελληνική βιβλιογραφία σε ένα θέμα το οποίο δυστυχώς πολλοί αγνοούν. Η σημασία της γεωπονίας, ο πρώτος που τη διαπίστωσε ήταν ο ιδρυτής της Ακαδημίας μας, ο Αιγινίτης. Ο Αιγινίτης τον καταστατικό νόμο του 1926 αναφέρει ότι η χώρα μας έχει ανάγκη σε διάφορους κλάδους με πρώτον την αγροτική παραγωγή αλλά και έμεσα το υπονοεί την ευφυή γεωργία διότι όταν μιλάει για αποξηράνσεις ο ίδιος ο Αιγινίτης ο οποίος δεν ήταν γεωπόνος όταν βοηθά ως μέλος της κυβερνήσεως τότε να στελεχωθεί το Υπουργείο Γεωργίας και να ξεκινήσουν και οι πρώτοι γενικοί διευθυντές γεωργίας, νομίζω αυτό και μόνο δικαιώνει την φήμη των Αιγινητών. Δεν είναι μόνο η καπνικαρέα που ήταν της οικογένειάς τους, δεν είναι μόνο η ιστορία δηλαδή της οικογένειας, είναι και οι ίδιοι οι απόγονοι, ο Δημήτριος Αιγινίτης. Νομίζω ότι κύριε Καραμάνο αξιωματικά έχετε το λόγο και ευχαριστώ πάρα πολύ που φέρατε αυτό το θέμα στην Ακαδημία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενικέ για όσα μας είπατε. Θα παρακαλέσω τον εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Πασχάλη Κιτρομιλίδη, ο οποίος ιστορικός διακεκριμένος και με τεράστιο έργο στη νεότερη ελληνική ιστορία, αλλά και επικεφαλής του Κέντρου Μικροασιατικών Σπουδών, να μας κάνει μία εισαγωγή στην σημερινή εκδήλωση. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους παρόντες. Δεν έχω πολλά να πω γιατί θα ήθελα
να ακούσω τους εισηγητές που θα αναφερθούν για το βιβλίο. Ήθελα μόνο να θίξω δύο θέματα τα οποία είναι ευρύτερη σημασίας και ανακύπτουν από την ειδική περίπτωση την οποία παρουσιάζει η έκδοση που έχουμε μπροστά μας. Μια ωραία καλέσθητη έκδοση η οποία αναφέρεται στη συμβολή του Ιωάννη Καραμάνου κυρίως στο ζήτημα του γεωργικού εξυγχρονισμού της χώρας. Λοιπόν, να θίξω δύο ζητήματα και να ανοίξουμε το βήμα στους ειδικότερους ομιλητές οι οποίοι θα μας παρουσιάζουν την έκδοση αυτή. Το ένα ζήτημα βέβαια είναι η αγροτική αποκατάσταση του προσφυγικού πληθυσμού τη δεκαετία του 20, που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά την τελευταία φάση της διαδικασίας της εθνικής ολοκλήρωσης της χώρας, η οποία αρχίζει με την Επανάσταση και την δημιουργία του ελληνικού κράτους και την σταδιακή επέκταση του ελληνικού κράτους για να συμπεριλάβει τους ελληνικούς πληθυσμούς οι οποίοι είχαν μείνει έξω από την ελεύθερη Ελλάδα. Η τελευταία αυτή φάση συντελέστηκε υπό τραγικές συνθήκες, γιατί έφερε τους πληθυσμούς χωρίς τα εδάφη τους μετά την Μικρασιατική καταστροφή και την φοβερή εμπειρία του ξεριζωμού του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Όμως, εθνική ολοκλήρωση σήμαινε επέκταση των ορίων του κράτους για να συμπεριληφθούν πληθυσμοί οι οποίοι επιθυμούσαν να βρίσκονται εντός αυτών των ορίων, αλλά συγχρόνως και την επίτευξη της εσωτερικής ενότητας της κοινωνίας, κυρίως με την εισαγωγή ενοποιητικών διαδικασιών και θεσμών και μεταρρυθμίσεων που καθιστούσαν πληθυσμούς με ποικίλα παρελθόντα και σημεία αναφοράς στο συλλογικό τους βίο, κομμάτια του ενιαίου ελληνικού έθνους. Η τελευταία πραγματικά φάση πριν την τελική ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου υπήρξε αυτή η ενσωμάτωση του μικρασιατικού πληθυσμού και του πληθυσμού της Ανατολικής Θράκης, ο οποίος έφτασε εδώ είτε ως θύματα της μεγάλης καταστροφής που έφτασαν καθυμαγμένοι για να αποφύγουν τις σφαγές που συντελούνταν κυρίως στην Δυτική Μικρά Ασία μετά την ήττα του ελληνικού στρατού, είτε ως ανταλλάξιμοι όταν κυρίως ο πληθυσμός του εσωτερικού ως επιτοπλίστων τουρκόφωνος πληροφορήθηκε κάποια μέρα ότι έπρεπε να φύγουν από τις πατρογονικές τους κοιτίδες και να πάνε πού, να πάτε στην πατρίδα σας. Ποια ήταν αυτή η πατρίδα την οποία δεν γνώριζαν και στην οποία εν τέλει μεταφέρθηκαν το 1924, το 1925 έγιναν οι τελευταίες έξοδοι από το εσωτερικό της Καπαδοκίας που έφεραν τον μικρασιατικό ελληνισμό στην Ελλάδα. Αυτός λοιπόν ο πληθυσμός ενσωματώθηκε στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό κράτος δια της αγροτικής κυρίως εγκατάστασης των προσφύγων σε διάφορα σημεία της χώρας, αλλά ιδίως βόρεια, στην Μακεδονία. Και όποιος βέβαια ταξιδεύει στις βόρειες επαρχίες της χώρας βλέπει την τοπογραφική κατά κάποιον τρόπο μαρτυρία της μικρασιατικής προέλευσης αυτών των πληθυσμών με όλα τα τοπονύμια τα οποία φέρουν το επίθετο νέος, νέα πριν από αυτά. Έτσι συγκροτήθηκε και ο ευρύτερος χώρος της Θεσσαλονίκης ιδίως, αλλά και ο αγροτικός κόσμος. Και ακριβώς αυτός ο αγροτικός κόσμος, δια της αγροτικής εγκατάστασης των προσφύγων και του αγροτικού εξυγχρονισμού στον οποίο
υπήρξε τόσο σημαντική συμβολή του Ιωάννου Καραμάνου, ενσωματώθηκαν στην ελληνική κοινωνία και εξασφάλισαν και τον ελληνικό χαρακτήρα των βορειότερων περιοχών της χώρας. Άρα, ο τεχνικός όρος της αγροτικής ιστορίας ως προς τον αγροτικό εξυγχρονισμό συνιστά ουσιαστικά μέρος αυτής της γενικότερης ιστορίας της εθνικής συγκρότησης της χώρας. Αυτό είναι η μια σημαντική, νομίζω, πτυχή του συγκεκριμένου φαινομένου που μας απασχολεί απόψε. Η άλλη σημαντική πτυχή έχει γίνει πάρα πολύ επίκαιρη, ειδικά αυτό το χρόνο, μετά από τις φοβερές φυσικές καταστροφές που είδαμε μετά τις καλοκαιρινές πλημμύρες. Είναι όλο το τεχνικό ζήτημα των εγκυοβελτιωτικών έργων που χρειάστηκε να γίνουν για να ανοίξουν γαίες καλλιεργήσιμες, ώστε ο αγροτικός πληθυσμός που εγκαταστάθηκε δια της ανταλλαγής στην Ελλάδα να έχει εδάφη να καλλιεργήσει. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έγιναν πολύ σημαντικά έργα, ιδίως στη Βόρειο Ελλάδα, και αυτά που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι στην Θεσσαλία μας θυμίζουν πόσο σημαντικό ζήτημα είναι η συνεχής μέριμνα για την βελτίωση των συνθήκων του εδάφους και της γης, ώστε να αποφεύγονται στο μέτρο του δυνατού φυσικές καταστροφές. Όλα αυτά συνδέονται με το ζήτημα της αγροτικής εγκατάστασης του προσφυγικού πληθυσμού και ανακύπτουν από τις συγκεκριμένες μελέτες οι οποίες απαρτίζουν αυτόν τον τόμο. Για τον λόγο αυτό, νομίζω είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την παρουσίαση του βιβλίου. Θα παρακαλέσω τον κύριο, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε συνάδελφε. Θα παρακαλέσω τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτορ ιστορίας και αρχαιονομίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και υπεύθυνος του Κέντρου Τεκμηρίωσης Ιστορίας Ελληνικής Γεωργίας, με πολλά βιβλία στα θέματα της γεωργίας και της γεωργικής εκπαίδευσης, να μας μιλήσει με θέμα η αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων και ο ρόλος των γεωπόνων. Κύριε Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Ακαδημία, τον κύριο Ζερεφό, τον κύριο Κιτρομιλίδη και φυσικά τον κύριο Καραμάνο για την εξαιρετικά τιμητική αυτή πρόσκληση. Δεν νομίζω ότι, ενώ είχε περάσει και όλη αυτή λίγο πολύ η ιστορία με την πανδημία που ζήσαμε, δεν γίναν πολλά. Ενδεχομένως γίναν πολλά συνέδρια, ομιλίες για το 1922, δεν γίναν πολλά όμως για αυτή τη μεγάλη εποπτεία πραγματικά της αποκατάστασης των προσφύγων. Και εγώ τουλάχιστον θα περίμενα να γίνουν ακόμα περισσότερα για να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο αυτό το σημαντικό ορόσημο στην ελληνική ιστορία. Αυτή εδώ σίγουρα η εκδήλωση είναι προς αυτή την κατεύθυνση και είναι πραγματικά ευχάριστο που η Ακαδημία ανέλαβε να κάνει μια τέτοια εκδήλωση. Λίγους μήνες πριν, ένα δημοσίευμα στο Bloomberg, που αναδημοσίευσε και σχολίασε βέβαια και ο ελληνικός τύπος, η Καθημερινή και άλλες, έγραφε ότι τουλάχιστον το 1 τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού θα προσέλθει το επόμενο διάστημα στις κάλπες. Αρχής γενομένης γίνανε εκλογές ήδη από τη Νέα Ζηλανδία, την Πολωνία, την Αργεντινή, την Ολλανδία και την Αίγυπτο και συνέχεια μέσα στο 24 στην Ινδονησία, στην Ινδία, σίγουρα στη ΣΥΠΑ. Και ότι ανάμεσα σε αυτές τις χώρες που θα γίνουν αυτές οι εκλογές, υπάρχουν, είναι μερικοί, η πλειοψηφία τους μάλλον, αποτελείται από κορυφαίους προμηθευτές βασικών διατροφικών ειδών, από ρύζι μέχρι φινικέλαιο, μέχρι γάλα, αλεύρι σόγιας, αλλά και σιτηρά, τα οποία
αυτές οι χώρες μετέχουν με τον τρόπο αυτόν στο παγκόσμιο κύκλωμα για την ασφαλή ροή βασικών προϊόντων και αγαθών, είτε ως μεγάλη παραγωγή, είτε ως στρατηγικοί παίχτες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και κατέληγε το δημοσίευμα λέγοντας τα εξής, παραθέτω αυτολεξί. Είτε πρόκειται για το ψωμί, είτε για τα κρεμμύδια, τα τρόφιμα έχουν τη δύναμη να καθορίσουν την επιτυχία ή την αποτυχία του ηγέτη μιας χώρας. Και συνέχιζε. Οι πολιτικοί που στοχεύουν να παραμείνουν στην εξουσία δίνουν έμφαση σε δύο βασικά στοιχεία, τους καταναλωτές και τους παραγωγούς. Περιορίζουν τις εξαγωγές τροφίμων, προτείνουν μέτρα για την προστασία των αγροτικών κοινοτήτων ή επιβραδύνουν το ρυθμό των κλιματικών πολιτικών που θα επηρεάσουν τους αγρότες. Εξαιρετικά επίκαιρο και με αυτά που έλεγε ο κύριος Ζερεφός. Με άλλα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουν οι ηγέτες την υπηστηστική ασφάλεια των πολιτών τους, μετατρέπεται σε βασικό προεκλογικό χαρτί που επηρεάζει τους ψηφοφόρους, ιδιαίτερα σε ταραγμένες περιόδους πολέμου και αναταραχής. Πριν μία ίσως και παραπάνω δεκαετία, κανείς ούτε ακόμα ίσως ο πλέον ένθερμος υποστηρικτής της περίφημης περί του τέλους της ιστορίας θεωρίας, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι μια παρόμοια είδηση θα απασχολούσε όχι κάποια οικονομική στήλη ή κάποιο ειδικό κλαδικό ενδεχομένως περιοδικό, αλλά τα μεγαλύτερα διεθνώς ιδιοσιογραφικά δίκτυα. Γιατί παρόμοιες ειδήσεις έρχονται και επανέρχονται, το ξέρουν πολύ καλά το τελευταίο διάστημα, μετά τους πολέμους. Ποιος θα διανοούνταν άραγε να θέσει τόσο πεζά ζωτήματα κάποιες δεκαετίες πριν ή και επιχειρήματα την περίοδο της Ευμάρειας, επικαλούμενος μάλιστα ακόμη πιο ταπεινά και ευτελή προϊόντα, πατάτες, κρεμμύδια για να στηρίξει μια πολιτική ανάλυση. Και όμως, για να θυμηθούμε μια φορά ακόμα τον Ηράκλητο, ο πόλεμος τα άλλαξε όλα. Πόλεμοι, κρίσεις, λοιμοί, επιδημίες, όλα όσα ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία, όλα όσα είχαν ταξινομηθεί ως κάτι μακρινό για τους Ευρωπαίους, τουλάχιστον, επανήλθαν με δρυμύτητα στο προσκήνιο. Και μαζί με αυτά επανήλθε η ανασφάλεια, η επιστηστική ημί, οι καταστροφές και είδαμε να καταραίουν ή να αποδιοργανώνονται τα βασικά δίκτυα και αλυσίδες τροφοδοσίας και ανεφοδιασμού. Με άλλα λόγια, η πολύμορφη κρίση ανέδειξε για ακόμη μια φορά το στρατηγικό ρόλο των γεωργικών και διατροφικών πόρων στο γεωπολιτικό παιχνίδι και στις διεθνές ισορροπίες ισχύως, αλλά και στην καθημερινότητα και στις αποφάσεις των πολιτών, όπως αποκαλύπτουν όλες σχεδόν οι εκλογικές ανημετρήσεις στο τελευταίο διάστημα και η άνοδος ακόμη σε πολλές χώρες και αγροτικών κομμάτων, όπως στην Ολλανδία. Πώς όμως όλα αυτά, θα έλεγε κανείς, συνδέονται με το θέμα μας που έχει να κάνει με τη μικρασιατική καταστροφή, την αποκατάσταση των προσφύγων αλλά και το ρόλο των γεωπόνων, θα μου επιτρέψετε να παραθέσω τα λόγια ενός ηγέτη που γνώριζε την αλληλεπίδραση αυτή, την αλληλεσύνδεση, αλλά και την ομότητα, θα έλεγα, των πραγμάτων. Έλεγε λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος στο μακρινό 1929 πάνω στο θέμα αυτό που μας ενδιαφέρει, σε ένα προεκλογικό του λόγο στα Γιαννιτσά μάλιστα. Με την μεγαλυτέραν αυτήν απόδοση της γεωργικής μας παραγωγής και με την ανάπτυξη του γεωργικού πλούτου, την οποία θα μας φέρει η εκτέλεση των αποξηραντικών και αρδευτικών έργων του Αξιού και του Στριμώνος, ήταν από τα μεγάλα έργα που γίνανε εκείνη την εποχή, η Ελλάδα θα κατορθώσει όχι μόνο να διαθρέψει επαρκώς των σημερινών αγροτικών της πληθυσμών, αλλά και να εγκαταστήσει γεωργικώς ένα μεγάλο μέρος του φυσικού αυξανόμενου πληθυσμού της. Όταν ο γεωργικός πληθυσμός, συνέχιζε ο Βενιζέλος, όταν ο γεωργικός μας πληθυσμός κατορθώσει δια της επιστημονικοτέρας καλλιέργειας της γης να ευημερήσει, θα αποκτήσουμε τιουτοτρόπως το στερεότερο έρισμα και του κοινωνικού και του πολιτικού μας καθεστώτος. Και η Ελλάδα, προαγόμενη εις οικονομικήν ευημερίαν, θα δενηθεί όχι μόνο να αναπτύξει όλα στα ηθικάς και ψυχικάς δυνάμεις της, αλλά και να γίνει σπουδαιότερος καθημέρα παράγων ειρήνης εις την Εγγύς Ανατολή. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπερέβαλε κάπως εκείνη την περίοδο, οθούμενος ίσως και από τη σιγουριά που του έδινε η επιτυχής πια το 1929, ολοκλήρωση της αποκατάστασης των γηγενών και των προσφύγων. Είναι γνωστό ότι ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από την έκβαση αυτή και ιδίως από τον Ιωάννη Καραμάνο, τον οποίον αμέσως μετά, το 1929 δηλαδή που τελειώνει το έργο του στην αποκατάσταση των προσφύγων, τον θέτει επικεφαλής
της μεγάλης τομής πια που ήθελε να κάνει στο Υπουργείο Γεωργίας. Σε κάθε περίπτωση όμως μιλούσε βαθιά, έχοντας βαθιά επίγνωση των κινδύνων που συνεπάγονταν η διασάλευση της οικονομικής σταθερότητας, που στην περίπτωση της Ελλάδος και στα συμφραζόμενα του Μεσοπολέμου σήμαινε στην ουσία ανατροπή της αγροτικής μεταρρύθμισης, για την οποία προφανώς, η οποία ήταν κρίσιμη για την όποια σταθερότητα του κοινωνικού και του πολιτικού καθεστώτος. Τη στιγμή που εκφωνούσε αυτά τα λόγια, ο Βενιζέλος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είχε ήδη αρχίσει να καταραίει η αμερικάνικη οικονομία, συμπαρασύροντας μαζί όλες τις οικονομίες του κόσμου. Ο Βενιζέλος, ο οποίος είχε εκλεγεί ένα χρόνο πριν, το 1928, τον Αύγουστο, με ποσοστό εξαιρετικά μεγάλο, 47% και 178 έργες, θα επιβεβαιώσει τη μονοκρατορία του στις γερουσιαστικές εκλογές του 1929, στις εκλογές που μίλαγε στα Γιαννιτσά και εκφωνούσε το απόσπασμα αυτό που λέγαμε. Στις γερουσιαστικές εκλογές Μάρτιο του 29 θα καταγάγει νέο θρίαμβο, συγκεντρώνοντας το 70,57 των ψήφων και 78 γερουσιαστές. Τρία μόλις χρόνια αργότερα θα καταρρεύσει υπό το βάρος της διεθνής κρίσης, θα κηρύξει πτώχευση, αδυνατώντας να προστατεύσει τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές, και μαζί του φυσικά θα διαλυθεί και το όνειρο της ευημερίας και της σταθερότητας. Η Ελλάδα θα μπει σε μια φάση μεγάλης κρίσης. Αυτό όμως που δεν θα χαθεί είναι η αγροτική μεταρρύθμιση. Η πιο πετυχημένη ή έστω ολοκληρωμένη και ριζοσπαστική μεταρρύθμιση της νεότερης μας ιστορίας, η οποία είχε ήδη αρχίσει να αποδίδει μετά και την οριστική αποκατάσταση ακτιμώνων, γηγενών και προσφύγων. Να δούμε λίγο τους πρόσφυγες στην ελληνική Ήπεθρο. Αναγκαστικά θα πάω λίγο, θα συντομεύσω αρκετά πράγματα, εξάλλου πολλά από αυτά είναι γνωστά, έχουν γράψει όλοι για όλα αυτά τα ζητήματα, μπορεί εύκολα να δεις. Θα προσπαθήσω λίγο πάλι έτσι να δω ή να αναμοχλεύσουμε λίγο τις διεργασίες, τις δομικές αν θέλετε και τις περισσότερο ουσιαστικές που κρύβονται πίσω από τα πράγματα. Είναι γνωστό ότι μετά την καταστροφή η Ελλάδα ήταν μια χώρα 5 εκατομμυρίων κατοίκων, ήταν διχασμένη ήδη πολιτικά και αποσταθεροποιημένη οικονομικά, θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια μεγάλη πρόκληση και να ενσωματώσει 1,2, 1,3, 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Ούτως ή άλλως ήταν ένας τεράστιος αριθμός, αρκεί να σκεφτούμε αυτόν τον αριθμό όταν καμιά φορά συζητάμε αυτά τα προσφυγικά ρεύματα και τα μεταναστευτικά που απασχολούν πια όλη την Ευρώπη αυτό το διάστημα, για να καταλάβουμε τα μεγέθη. Μια χώρα τόσο μικρή, αδύναμη εντελώς, δέχτηκε αυτό το μεγάλο κρούσμα. Προφανώς αυτό είχε αντίκτυπο και στην ψυχολογία των ντόπιων Ελλήνων. Την αρχική συμπάθεια το ξέρουμε όλοι για το δράμα και την απόγνωση διαδέχτηκε, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, η αμηχανία και ο φόβος μπροστά στη συνειδητοποίηση των προκλήσεων αλλά και των οικονομικών και άλλων επιβαρύνσεων που συνεπάγονταν για τον γηγενή πληθυσμό, η ενσωμάτωση τόσων εκατοντάδων ανθρώπων. Και φυσικά αυτή η φανταστική, η πραγματική φανταστική απειλή απλωνόταν από τους ντόπιους μικροδιοκτήτες, τους μικροπαγγελματίες, τους εμπόρους, τους λεγόμενους νοικοκυρέους κτλ. Που ανησυχούσαν για όσα θεωρούσαν μέχρι τότε κεκτημένα, και φυσικά έφτανε μέχρι και τις ηγεσίες των αστικών κομμάτων που φοβούνταν τον περαιτέρω ριζοσπαστισμό των εργατικών και αγροτικών στομάτων που ήδη ενώνονταν και κινητοποιούνταν στις πόλεις. Στην πορεία αναζήτησης των νέων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών συντεταγμένων του ελληνικού κράτους, το ενδιαφέρον υπόθηκε ήδη θα μετατοπιστεί από την Παλαιά Ελλάδα στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία και στη Θράκη, όπου θα δοθεί και μεγαλύτερη έμφαση. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Μαυρογορδάτου Χαμουδόπουλου «Η Μακεδονία, μελέτη δημογραφική και οικονομική», ανοίγω εισαγωγικά, «στο νέο αιώνα», λέει, «που άρχισε να υποφώσκει μετά τη μικρασιατική καταστροφή, η Μακεδονία είναι προορισμένη να διαδραματίσει το σπουδαιότερο ρόλο». Και ακόμη ένα παράθυμα, μετά το 1922, ετερματίστη, λένε ο Μαυρογορδάτος και ο Χαμουδόπουλος, η αποστολή του Έλληνος ως οικονομικού παράγοντος κατεξοχήν εκμεταλλευτικού των άλλων συνήκων αυτού εθνοτήτων, ο παλαιός μεταπρατικός και παρασιτικός ρόλος του έθνου μας έληξε και σήμερα οφείλομεν να στηριχτόμεν στην ανάπτυξη και ολοκληρωτική εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του κράτους μας. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή φυσικά θα αναλάβουν οι γεωπόνοι και δι' η υπηρεσία επικισμού αρχικά του Υπουργείου Γεωργίας και ο γεωπονικός κλάδος στο σύνορό του. Στη Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα το βάλος διαχείρισης των προσφύγων
αρχικά ήδη από τον Οκτώβριο του 2022, δηλαδή Αύγουστο-Σεπτέμβριο έχουμε τη μικρασιατική καταστροφή, ήδη τον Οκτώβριο του 2022 ο Πέτρος Καναγκίνης βρίσκεται στο μέτωπο. Αφήνει τη δουλειά του και είναι εκεί με τους πρόσφυγες. Μέσα στα σφιχτικά πλαίσια που του παρήχε ο αγροτικός νόμος, γιατί ήταν για πολλούς περιορισμούς, θα προσπαθήσει ο ίδιος και οι οικονομικοί πόροι που ήταν ελάχιστοι, θα προσπαθήσει να τακτοποιήσει τους πρόσφυγες που καταφθάναν και στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα και αλλού, και προσπαθώντας με ελάχιστες ενισχύσεις, όπως έλεγε, που του έστειλε ο Υπουργός των Οικονομικών, κ. Κοφινάς, κυρίως όμως με τις επιτάξεις των τουρκικών περιουσιών. Δεν διστάζει να το πει ήδη από το 2022 ο ίδιος ο Καναγκίνης. Οι επιτάξεις αυτές φυσικά του στήχησαν το ρόλο του, δηλαδή επιτάξεις σπιτιών, αποθηκών, υποζυγίων και ό,τι είχαν μείνει, περιλάμβαναν στην ουσία και τη βίαιη εκτόπιση των μουσουλμάνων και θα απαγορευτούν φυσικά ρητά στο πλαίσιο της υπογραφής της συνθήκης του Λοζάνης. Εν τούτης, όπως εύστοχα το θέτει στο βιβλίο του ο Μάρκ Μαζάουερ για το Μεσοπόλεμο, και οι δύο πλευρές, λέει ο Μαζάουερ, ήταν φανερό, και για τις δύο πλευρές ήταν φανερό που αν οι μουσουλμάνοι της Ελλάδος δεν έφευγαν από μόνοι τους, θα έπρεπε να υποχρεωθούν να φύγουν. Αφού για την ελληνική πλευρά προείχε να στεγάσει 1 εκατομμύριο και πλέον πρόσφυγες, και αυτό δεν μπορούσε να συμβεί χωρίς να τους διώξει, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει την περιουσία τους. Και φυσικά αυτό με τη σειρά του βόλευε εξίσου το καθεστώς της Τουρκίας, γιατί όχι μόνο θα νομιμοποιούνταν με αυτόν τον τρόπο ο δικός τους έλεγχος πάνω στην πολύ μεγαλύτερη περιουσία των χριστιανών στην Ανατολία, αλλά θα χρειαζόταν και μουσουλμάνους μετανάστες για να ξανακατοικήσουν τη γη και να απαλύνουν την τεράστια οικονομική αναστάτωση που μοιραία θα προκαλούσε η απώλεια τόσων πολλών χριστιανών. Τους πρώτους μήνες του 2023 και πριν από τη σύσταση της ΕΑΠ το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και τη σύναψη του πρώτου βροσκοϊκού δανείου, η υπηρεσία υπηκισμού στην αλήθεια είναι αλήθεια ότι δεν διέθετε περισσότερο από 20-25 γεωπόνους προσωπικό, ενώ γινόταν προσπάθεια να καλυφθούν τα κοινά με αποσπάσεις γεωπόνων που υπηρετούσαν ως αξιωματικοί και οπλίτες στο στρατό. Ήταν προφανώς ότι χρειαζόταν επιγόντως μια εκβάθρον αναδόμηση της υπηρεσίας του υπηκισμού, που θα έπρεπε να συνοδεύεται από μια γενναία χρηματοδότηση, χωρίς την οποία ήταν σίγουρο ότι ήδη τεταμένη κατάσταση θα εκταρχυνόταν εντελώς. Τη λύση σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση ήταν η ώρα δηλαδή του Καραμάνου, να το πούμε με λίγα λόγια. Τη λύση σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση δεν μπορούσε να έρθει παρά μέσα από τη διεθνοποίηση του ζητήματος και την παρέμβαση φυσικά υπερεθνικών φορέων και οργανισμών, αφού ακριβώς η μεγάλη αυτή κρίση ξεπερνούσε πια τις δυνατότητες του ελληνικού κράτους και του ελληνισμού. Αποφασιστική σημασία για την επίλυση φυσικά ήταν η δημιουργία της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων. Δεν θα επιμείνω σε αυτό το θέμα. Έχουν υποθεί πάρα πολλά. Αρκεί να τονίσω κάτι που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Χάρης Ψωμιάδης, ότι η δημιουργία της ΕΑΠ, η ίδρυσή της, δεν ήταν ζήτημα, ήταν ζήτημα που άπτονταν των ζωτικών συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή και της ηθικής υπόστασης της νεοδρυθής τότε κοινωνίας των εθνών. Επιπλέον η σύναψη του δανείου κατέστη εφικτή, έλεγε ο Ψωμιάδης, χάρη στην προθυμία βέβαια της Ελλάδος να δεχτεί τους επαχθείς όρους, καθώς και το γεγονός ότι η ΑΠ ανέλαβε μια εξαιρετική μεγάλη εξουσία προς τη διαχείριση. Ποια ήταν αυτή η μεγάλη εξουσία? Η ΑΠ αμέσως μόλις ξεκινήσει το έργο θα έχει φυσικά τα δάνεια, θα έχει 5 εκατομμύρια στρέμματα και φυσικά θα έχει όλες τις υπηρεσίες και το προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας, 725 υπάλληλοι, κυρίως γεωπόνοι της υπηρεσίας επικισμού, αλλά και το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, 23 υπάλληλοι της υπηρεσίας αστικής αποκατάστασης προσφύγου. Φυσικά στην ΕΑΠ θα απορροφηθεί και η Γενική Διεύθυνση Επικισμού Μακεδονίας, η οποία μέχρι το 2023 είχε εγκαταστήσει 67 περίπου χιλιάδες οικογένειες προσφύγων, και νέος διευθυντής πια θα αναλάβει φυσικά ο γεωπόνος, εξέχων γεωπόνος Ιωάννης Καραμάνος, και φυσικά θα αρχίσει να λειτουργεί το γραφείο σε εντελώς Γενική Διεύθυνση μάλλον Επικισμού Μακεδονίας, η περίφημη ΓΔΕΜ όπως τη λέγαν, σε εντελώς άλλη βάση θα δημιουργηθούν 17 γραφεία επικισμού, ενώ άλλα 5 γραφεία θα συσταθούν και θα λειτουργήσουν στη Θράκη, 4 στην Κρήτη και 13 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μετά το τέλος αυτής της προσπάθειας και τη διάλυση της ΕΑΠ το 1929-30, όλο αυτό το προσωπικό πάλι θα επανέλθει στο Υπουργείο Γεωργίας, όπου επικεφαλής Γενικός Διευθυντής θα αναλάβει πάλι με παρέμβαση του Βενιζέλου ο Ιωάννης Καραμάνος. Να μην αναφέρω και τρώω το χρόνο σε πολλά ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση των προσφύγων. Προφανώς άλλαξαν πολλά πράγματα για να γίνει σε τόσο μικρό χρόνο. Εντάξει, ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα, ένα σχεδόν θαύμα θα λέγαμε, το οποίο επιτεύχθη από το 2023 μέχρι το 2029.
σε χρόνο ρεκόρ, σε 6 χρόνια, και είχαν μείνει ελάχιστα πράγματα μετά για να διευθετηθούν. Προφανώς έπρεπε να αλλάξει ο αγροτικός νόμος, που απαγόρευε στην ουσία τις απαλλατριώσεις των τζιφλικιών κτλ. Ή, εν πάση περιπτώσει, έβαζε προσκόμματα. Αυτό άλλαξε. Αλλάξαν και πολλά άλλα ζητήματα. Προφανώς αυτά όλα δρομολογήθηκαν και υλοποιήθηκαν υπό την, φυσικά, την εποπτεία της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, και έτσι λίγο πολύ θα λέγαμε ότι αυτή η αγροτική αποκατάσταση, η οποία ήταν προτιμητέα και για πολιτικούς λόγους, αφού οι συμφόρες των αστικών κέντρων από εξαθλιωμένους πρόσφυγες εγκυμονούσε, όπως είπαμε, κινδύνους, κυρίως όμως, υπόθηκε ήδη, αυτή υπαγορευόταν κυρίως από τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Το γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας ήταν περισσότερο πρόσφορο στη δεδομένη στιγμή και θα μπορούσε με ελάχιστα μέσα, έστω αν αποκαθίστανται οι ακτήμονες και οι πρόσφυγες, να αποδώσει. Και φυσικά το δεύτερο και ισχυρότερο επιχείρημα ήταν ότι η επιλογή αυτή έγινε με βάση το εθνικό συμφέρον, αφού σε αυτές τις περιοχές έπρεπε να τονωθεί το εθνικό στοιχείο. Να δούμε λίγο αυτό που είναι το θέμα μου, επίσης το δεύτερο στοιχείο που είναι βασικό, το ρόλο των γεωπών και πώς αυτή η συνεργασία απέδωσε τα μέγιστα. Στην ουσία, με την αποκατάσταση των προσφύγων εκτινάχτηκε αυτό το νέο επαγγελματικό σώμα. Δεν είχε πολλούς γεωπονικοί, ιδρύεται το 20, οι πρώτοι γεωπόνοι βγαίνουν το 23 από την γεωπονική. Το 27-28 ιδρύεται η γεωπονοδασολογική. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν ένα εντελώς καινούριο επιστημονικό σώμα, το οποίο αναδείχθηκε μέσα από αυτή την μεγάλη προσφορά και το έργο που επέτυχε σε αυτή την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων και τη μεταρρύθμιση. Θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι η αποκατάσταση των προσφύγων ήταν μέρος μιας γενικότερης μεταρρύθμισης του αγροτικού τομέα, η οποία οδήγησε σε μια ανάκαμψη της ίδιας της ελληνικής οικονομίας το Μεσοπόλεμο. Εξάλλου ήταν το μόνο, αν θέλετε έτσι, πετυχημένο, εξυγχρονιστική παρέμβαση, προσπάθεια, μεταρρύθμιση που έγινε και πέτυχε τουλάχιστον το Μεσοπόλεμο, αλλά όχι μόνο. Οι γεωπόνοι, λοιπόν, παίξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Εκτός από αυτούς που ήταν στις μεγάλες επιτελικές θέσεις, θα μπορούσαμε να μιλάμε, θα ήθελα να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε δύο κατηγορίες. Αποτελούνταν από δύο κατηγορίες. Από τη μια ήταν οι γεωπόνοι που σήκωσαν το βάρος της αποκατάστασης, που επικεντρώθηκαν στο καθαυτό έργο της αγροτικής μεταρρύθμισης και της αποκατάστασης των προσφύγων. Στην κατηγορία αυτή, φυσικά κορυφαία, εμβληματική θα λέγαμε προσωπικότητα, υπήρξε και παραμένει ο Ιωάννης Καραμάνος, στον οποίο είναι αφιερωμένη και αυτή η σημερινή εκδήλωση. Από την άλλη όμως ήταν, θα λέγαμε, πέρα από αυτούς τους γεωπόνους, τις δράσεις του πεδίου της εφαρμογής, αναδείχτηκαν μια πλειάδα επιστημόνων γεωπόνων, οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις της αγροτικής έρευνας πάνω στην οποία στηρίχθηκε το όρομα της αυτάρκειας και της διατροφικής επάρκειας που είπαμε και στην εισαγωγή. Η σημασία της προσφοράς των γεωπόνων αυτών νομίζω ότι δεν έχει επαρκώς ερευνηθεί και αξιολογηθεί. Ο Ανδρέας Καραμάνος έκανε μια εκτενή και εμπεριστατωμένη αναφορά στον ανακτήριο λόγο του στην Ακαδημία, ενώ αυτή την περίοδο ολοκληρώνουμε μια σχετική μελέτη για τα 100 χρόνια της αγροτικής έρευνας για λογαριασμό του οργανισμού Ελγό Δήμητρα. Για να αντιληφθούμε αυτό το νέω επιστημονικό πνεύμα, το οποίο εισέφεραν στη γεωρική έρευνα και πράξη, θα παραθέσω ένα απόσπασμα από άρθρο του γεωπόνου και μετέπειτα γνωστού σε όλους ακαδημαϊκού, Ιωάννη Παπαδάκη, στον Οικονομικό Ταχυδρόμο του 1928. Η γεωργική πράξη, έλεγε ο Παπαδάκης, δεν είναι όπως η ιατρική πράξη, η μηχανική πράξη κτλ. Ομοία υφόλατα κλίματα και όλα στα οικονομικά και άλλα συνθήκες. Ενώ ο μηχανικός δύναται να εφαρμόζει στην Ελλάδα τα σαφτάς απολύτως συνθήκας, ας έμαθεν εν Γαλλία, ο ιατρός δύναται να θεραπεύσει εν Ελλάδη κατά τον αυτόν τρόπο καθόν έμαθε να θεραπεύει εν Γαλλία, ο γεωπόνος επουδενή τρόπο δύναται να καλλιεργεί εις μίαν περιφέρειαν κατά τας μεθόδους καθάς γίνεται η καλλιέργεια εις άλλην έστω και παρακειμένη. Η γεωρική πράξη διαφέρει και οφείλει να διαφέρει κατά τόπων αναλόγως των κλιματολογικών, εδαφολογικών και γεωργοοικονομικών συνθήκων. Μην νομίσουμε δε ότι η συνθήκη του τόπου δύναται να μελετηθώσει
διαπλών παρατηρήσεων διεξαγωμένων επί ένα, δύο, πέντε ή περισσότερα έτη. Η μελέτη του γεωργικού περιβάλλοντος δεν δύναται να γίνει παρά κατόπιν μακροχρονίου γεωργικού πειραματισμού, εργαστηριακών ερευνών, έτηνες μόνον εντός ενός καταλλήλως οργανωμένου γεωργικού σταθμού δύναται να γίνωσει. Καταλαβαίνει κανένας ότι το πνεύμα αυτό, το νέο πνεύμα με τον οποίο μπόλιασαν πραγματικά αυτοί οι μεγάλοι επιστήμονες την γεωργική πράξη, αλλά και γενικότερα την όθηση που δώσαν στα γεωργικά πράγματα. Ο Παπαδάκης ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Ο Σωκράτης Καλογεραίας, δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο αυτοί φεύγουν μετά τον πόλεμο, για πολλούς και διάφορους λόγους, ίσως κάποια άλλη στιγμή. Ο Φώτης Παλιατσέας που είχε κάνει το γεωπονικό χυμείο, ο Δημήτρης Πάνου που είχε κάνει το σταθμό κτηνοτροφικών φυτών στη Λάρισα, ο Βασίλης Χρητίδης στο Ινστιτούτο Βάμβακος, ο Ιωάννης Αρρογιάννης, ο μεγάλος φυτοαποθολόγος και πολλές άλλες προσωπικότητες, τις οποίες θα μπορούσαμε εδώ να αναφέρουμε. Ένα σημαντικό επίτευγμα επίσης που συνήθως μας διαφεύγει είναι ότι η αγροτική μεταρρύθμιση και αποκατάσταση των προσφύγων διαμόρφωσε συνθήκες και τις προϋποθέσεις ουσιαστικής παρέμβασης στον αγροτικό χώρο μέσω της συνεργασίας διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων, της συμπόρευσης δηλαδή διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, γεωπόνων, μηχανικών, τοπογράφων, οικονομολόγων. Έχουμε την εφαρμογή για πρώτη φορά της διαπιστημονικότητας στην πράξη, την ανάδειξη στην ελληνική κοινωνία ενός νέου τεχνοκρατικού ιδεώδους, αφού η αγροτική μεταρρύθμιση έδωσε την έναυσμα και την ευκαιρία να δοκιμαστούν για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα οι πραγματικές, αντικειμενικές και όχι υποθετικές δυνατότητες όλων αυτών των τεχνικών ειδικοτήτων, αλλά και να αναδειχθεί η ίδια η δυναμική της ελληνικής γεωργίας. Η μεταρρύθμιση περιλάμβανε πολλά και διαφορετικά πεδία εκδίπλωσης της επιστημονικής επάρκειας αυτών των επιστημόνων και των ειδικοτήτων, τοπογραφικά, γεωβολτιωτικά, προστραγγιστικά, καθώς και έργο οδοποιίας, βελτίωσης, επέκταση του κοινωνικού δικτύου, οικονομοτεχνικά, λογιστικά, των οποίων το μέγεθος και η έκταση νομίζω δεν έχουν αναδειχθεί και αξιολογηθεί ακόμα. Η βασική συμβολή των ειδικών αυτών τεχνικών της γεωργίας, γεωπόνων και άλλων, είναι ότι κατάφεραν να προσδώσουν στη δεδομένη στιγμή μια πραγματιστική, ορθολογική και βιώσιμη προοπτική επίλυσης των προβλημάτων που ανέκυψαν από τη διάψευση, μετά τη διάψευση των εθνικών βλέψεων, μετά κυρίως τη μικρασιατική καταστροφή. Μια νέα οπτική και οπροοπτική, η οποία πόρο απήχε από τις μεγαλοστομίες και τις εθνικιστικές εξάρσεις της προηγούμενης περίοδου. Συνέβαλαν επίσης αποφασιστικά στο γεφύρωμα του αστικού με το προαστικό και το αγροτικό πληθυσμό και τη σταδιακή αφομοίωση φυσικά του προσφυγικού στοιχείου, και αυτό ήταν ένα από μεγάλο επίτευγμα. Ταυτόχρονα όμως, και με αυτό θα κλείσω, μου επιτρέψετε λίγο ακόμη, αυτή όλη η σύμπραξη ανέδειξε μια νέα συλλογική ιδέα. Παραγωγική και εθνική ταυτόχρονα. Παραγωγική ανασυγκρότηση, παρασυγωγική ανασύγκριση και εθνική ανάταση. Και εξηγούμε. Το ελληνικό κράτος από τις αρχές τουλάχιστον του 20ου αιώνα ήταν ένας εξαιρετικής αποτελεσματικότητας ομογενοποιητικός μηχανισμός και μαζί ένας ισχυρός παράγοντας συντελεστής κοινωνικής κινητικότητας. Την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα το ελληνικό κράτος απευθύνθηκε για πρώτη φορά στο λαό και ιδίως στους αγρότες και ζήτησε την αφοσίωσή τους σε μια συλλογική προσπάθεια εθνικής ολοκλήρωσης, όπως είπε ο κύριος Κιτρομιλίδης, την εθνουσιώδη συμμετοχή του σε μια καθολική αναγνωρισμένη συλλογική εθνική προσπάθεια, Βαλκανική πόλεμη, Μικρασία και όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα αντιμετώπισε τους Έλληνες ως ισότιμους πολίτες, ίσως για πρώτη φορά, και τους υποσχέθηκε μια περισσότερο δίκαιη και δημοκρατική μεταχείριση. Μετά το 1922, πολλοί Έλληνες ένιωσαν ότι διαψεύστηκαν οι προσδοκίες τους, ενδεχομένως ότι προσδόθηκαν από το κράτος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν οι πρόσφυγες και το σύνολο σχεδόν των αγροτών. Αυτό που επιζητούσε και πέτυχε σε μεγάλο βαθμό σταδιακά μέσω της αγροτικής μεταρρύθμισης ήταν η συμβολή και η αφοσίωση όλων, και ιδίως των αγροτών και προσφύγων, σε μια νέα συνθήκη ειρηνικής συνύπαρξης. Την αφοσίωσή τους σε μια συλλογική, οργανική αλληλεγγύη μέσω του διαμοιρασμού κοινών πλουτοπαραγωγικών πηγών και αγαθών, στα οποία περιλαμβάνονταν και εθνικές γέες και τα τσιφλίκια.
Αυτό δεν ήταν εύκολο σε συνθήκες οικονομικής και πολιτικής κρίσης και γενικευμένης σύγχυσης που διαπερνούσε όλες τις κοινωνικές τάξεις μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Το πέτυχε με την κινητοποίηση και το συντονισμό των δυνάμεων και με τη συμβολή των ειδικών, των ειδημόνων του αγροτικού χώρου, των γεωπόνων, που αναδείχθηκαν σε κρίσιμο παράγοντα τη δεδομένη στιγμή και εισήγαγαν για πρώτη φορά στον αγροτικό χώρο μια κουλτούρα εξορθολογισμένης οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας στον πρωτογενή τομέα. Πάνω σε αυτή την υλική βάση της αγροτικής μεταρρύθμισης και της αποκατάστασης των προσφύγων, αναπτύχθηκε μετά το 1922 μια νέα σύλληψη της ελληνικής πραγματικότητας, περισσότερο ρεαλιστική και εφαρμοσμένη, λιγότερο μεγαλεπίβολη και σίγουρα περισσότερο πρακτική. Και γι' αυτό ίσως το λόγο είχε διάρκεια, αλλά και τη διακομματική συνένεση. Κανένας δεν διέκοψε αυτή την προσπάθεια και της αποκατάστασης και όλη αυτή η τέτοια, ούτε καν ο μεταξάς, ούτε καν με τα πολεμικά. Η αγροτική μεταρρύθμιση λοιπόν κατάφερε να εξασφαλίσει την υλική βάση και γιατί όσχι τη διατροφική ασφάλεια και επάρκεια, πάνω στην οποία εκτός των άλλων στηρίχθηκε το νέο όραμα για την Ελλάδα. Και περισσότερο ίσως από ένα όραμα, αυτό που επιτεύχθη ήταν ένα συμπαγές και ρεαλιστικό σχέδιο, το οποίο άντεξε τους κλειδονισμούς των πολέμων και επέφερε οριστικά μετά τον πόλεμο την αυτάρκεια, ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 50, που με τη σειρά της εμπέδωσε ένα αίσθημα σιγουριάς και σχεδόν καθολικής, ορατής πλέον μαζικής προόδου από τη δεκαετία του 50 και μετά. Το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι κατά πόσον αυτό το όραμα ή ένα έστω το σχέδιο αυτό παραμένει ζωντανό. Το βέβαιο είναι ότι εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρο, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, όπου τα εθνικά αποθέματα τροφίμων φθήνουν όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού, τείνουν να φθήνουν και να ιδιωτικοποιούνται. Είναι γνωστό σε όλους ότι 5 εταιρείες, για παράδειγμα, ελέγχουν το 90% του διεθνούς εμπορίου σιτηρών, 3 χώρες παράγουν το 70% του εξαγωμένου καλαμποκιού και 30 μεγαλύτεροι λιανοπολιτές τροφίμων ελέγχουν το 1/3 του παγκοσμίων πωλήσεων λιανικής παντοπολίων κτλ. Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι τα αποθέματα, η επάρκεια, η αυτάρκεια, η τροφοδοσία. Παράλληλα, το άλλο ζήτημα είναι οι μηχανισμοί εγκυμένων τιμών, οι οποίοι καταρρύπτονται σε όλο τον κόσμο, εκθέτοντας τους αγρότες και τους καταναλωτές, που λέγαμε στην εισαγωγή, που έλεγε και ο Βενιζέλος, στην ακραία αστάθεια των τιμών που όλοι βιώνουμε, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια, την ευημερία, τη δημοκρατία και εν τέλει την ειρήνη, όπως θα έλεγε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο για την ενδελεχή παρουσίαση της κατάστασης της τότε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Καραμάνο, ο οποίος και θα μας αναπτύξει την αγροτική αποκατάσταση, το πρόβλημα αυτό το οποίο αντιμετωπίστηκε με μεγάλη επιτυχία την εποχή, την Βενιζέλιο εποχή. Θα ήθελα να πω ότι όσα θα ακούσουμε και ακούσαμε σε αυτή την αίθουσα έχουν ελληνοκεντρική έμπνευση. Την ίδια εποχή, δηλαδή την εποχή μετά το 1815, υπάρχουν σπουδαία περιβαλλοντικά γεγονότα τα οποία καθόρισαν το αγροτικό μέλλον όλης της Μεσογείου. Το 1815 έγινε μια πολύ μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη του Ταμπόρα, η οποία ενέπνευσε καλλιτέχνες, ενέπνευσε ποιητές, ο Lord Byron με το Darkness περιγράφει πώς ήταν τότε η κατάσταση που δεν υπήρχε summer και δεν υπήρχε καλοκαίρι και μάλιστα το έτος 1816 έχει επισήμως καταγραφεί σαν το καλοκαίρι, το έτος χωρίς καλοκαίρι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το έτος το μη μετά το φοβερό ηφαίστειο, οδήγησε στην ανάδειξη
του μπαμπακιού, του Αιγυπτιακού, ως του κορυφαίου αγροτικού προϊόντος και παράγοντος της οικονομίας παγκοσμίως της εποχής εκείνης. Το πιο σημαντικό είναι ότι όταν έγιναν τα εγκαίνια της διόρυγος Σουέζ, για την οποία γίνεται τώρα και σήμερα όλη αυτή η προσπάθεια ανασχέσεως της χρήσεως της διόρυγος και της επιβολής από πειρατές των θαλασσών του 21ου αιώνα να επιβάλλουν τον περίπλου της Αφρικής, επιμηκύνοντας επί δύο τουλάχιστον εβδομάδες το ταξίδι και το κόστος κατά 20% πολλών προϊόντων. Στην ομιλία ο Γάλλος, αν θυμάμαι, πρέσβης, ο οποίος παρουσίασε τον Λεσέψ, που ήταν ο μηχανικός και ο προκάτοχός του ως πρέσβης της Γαλλίας στην Αίγυπτο, παρουσίασε την αξία της διόρυγος με την χρήση και προώθηση του αιγυπτιακού βαμβακιού παγκοσμίως. Οι αεριοβιομηχανίες σε όλη την Ευρώπη, με κορυφαίο το Μάντσέστερ και άλλες βιομηχανικές περιοχές στην Αγγλία, επειδή ακριβώς μετά την έκρηξη του ηφαιστείου η παραγωγή του βαμβακιού, εισαγόμενο τότε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αντικαταστάθηκαν από το αιγυπτιακό βαμβάκι, το οποίο πράγματι οι συνάδελφοι εδώ, οι γεωπόνοι, θα επιβεβαιώσουν ότι είναι πραγματικά το πιο, έχει τη μακρύτερη ίνα και ποιοτικά καλύτερο. Τα είπα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Καραμάνε, διότι μας μεταφέρατε σε μία περίοδο όπου υπήρξαν όλες αυτές οι αστάθειες στην περιοχή μας, μια περιοχή ασταθής κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά μέσα στους αιώνες. Θα απολαύσουμε τώρα την αγροτική αποκατάσταση της χώρας μας. Θεοφιλέστατε, κύριε Αντιπρίτανη του Βιοπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι στην Ακαδημία Αθηνών, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Θα σας μιλήσω για την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων όπως την αποτίμησαν ξένοι. Εμείς γνωρίζουμε τα αποτελέσματα, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι λένε και οι ξένοι γι' αυτό. Είναι γνωστός ο ρόλος των ξένων δυνάμεων στο εγχείρημα της μικρασιατικής εκστρατείας, αλλά επίσης και στην καταστροφική της έκβαση. Είναι όμως εξίσου σημαντικός και σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση απόλυτα θετικός ο ρόλος του διεθνούς παράγοντα στην αντιμετώπιση του τεράστιου προσφυγικού προβλήματος που προέκυψε μετά την καταστροφή. Σε 1.300.000, δηλαδή στο 25% του τότε πληθυσμού της Ελλάδος, υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των προσφύγων που κατέφυγαν στη χώρα μας από το 1912 έως και την πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης της Λοζάνης το 1924. Από αυτούς, η μεγάλη μάζα, δηλαδή περίπου 983.000, μετακινήθηκαν από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, ενώ σημαντικό μικρότερος αριθμός προερχόταν από τη Ρωσία και τη Βουλγαρία. Στην αντιμετώπιση αυτής της πλημμυρίδας των προσφύγων, το ελληνικό κράτος προσπάθησε να ανταποκριθεί σε πρώτη φάση με δικές του δυνάμεις. Ήδη τον Οκτώβριο του 1922 είχε θεσμοθετηθεί ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, το Ταμείο Αποκατάστασης Προσφύγων,
το οποίο υπό την ηγεσία διακεκριμένων προσωπικότητων της ελληνικής κοινωνίας, αναφέρω τον Επαμεινόδα Χαρίλαο και τον Στέφανο Δέλτα, επετέλεσε σημαντικό έργο τόσο για την άμεση περίθαλψη όσο και για την μόνιμη εγκατάσταση των προσφύγων. Το ταμείο αυτό διαλύθηκε τον Οκτώβριο του 1923 για να επικουρήσει το έργο της ήδη ιδρυθήσεις από τον Ιούλιο του 1923 Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων της Κοινωνίας των Εθνών. Παράλληλα υπήρξε άμεση κινητοποίηση διεθνών οργανισμών όπως ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός και το Αμερικανικό Ίδρυμα για την Ανακούφιση της Εγγύς Ανατολής, το Near East Relief Foundation, όπως ήταν γνωστό. Και εδώ βλέπω μια φωτογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου με τον Δοξιάδη στην άκρη και στο μέσο τον Μόργκενταου, θα μιλήσουμε για αυτόν σε λίγο, με παιδάκια, με ορφανά παιδάκια, τα οποία περιέθαλψε ο οργανισμός αυτός. Και αυτά τα αμερικανικά ιδρύματα δαπάνησαν ένα ποσό υψηλότερο από 2,6 εκατομμύρια δολάρια για την διατροφή των προσφύγων και την περίθαλψη περίπου 20.000 ορφανών. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αντιλαμβανόμενος πλήρως το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος και ακόμα αυτοεξόριστος στο Παρίσι, επεδίωξε με το κύρος που διέθετε την εμπλοκή της κοινωνίας των εθνών στην λύση του προσφυγικού. Θεώρησε ως δώρο εξ ουρανού τον διορισμό του μεγάλου νορβηγού ανθρωπιστή, μας τον ανέφερε ο κύριος Γενικός, του Dr. Fridtjof Nansen, ως ανωτάτου επιτρόπου, High Commissioner, της κοινωνίας των εθνών για την αντιμετώπιση του προσφυγικού στη Μικρά Ασία και εργάστηκε εντατικά ο Βενιζέλος με παρεμβάσεις σε υψηλά κυβερνητικά επίπεδα για την επίτευξη του τελικού αυτού στόχου, ο οποίος τελικά πραγματοποιήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών τον Ιούλιο του 1923. Η απόφαση αυτή, κρίσιμη, προέβλεπε τη θεσμοθέτηση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων ως αυτόνομου νομικού προσώπου διαχείρισης των χρημάτων των δανείων, περίπου 10 εκατομμύρια λίρες, στερλίνες ήταν, που θα ελάμβανε η Ελλάδα με σκοπό την αποκατάσταση των προσφύγων. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, ένας διεθνής οργανισμός, ανεξάρτητος από την ελληνική κεντρική κυβέρνηση, που λογοδοτούσε μόνο στην κοινωνία των εθνών, αλλά σε πλήρη συνεργασία εντούτοις με την ελληνική κυβέρνηση, επομίστηκε το γιγαντιαίο έργο της αποκατάστασης των προσφύγων. Η Επιτροπή αποτελείται από 4 μέλη. 2 ξένους που προτείνονταν από την κοινωνία των εθνών και 2 Έλληνες που προτείνονταν από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά εγκρίνονταν και αυτοί από την κοινωνία των εθνών. Πρόεδρος της Επιτροπής αποφασίστηκε να είναι Αμερικανός πολίτης, εκπρόσωπος των ανθρωπιστικών οργανώσεων της Εγγύης Ανατολής. Ως πρόεδροι υπηρέτησαν κατά σειρά ο Χένρι Μόργκενταου, τον βλέπουμε εδώ, μια μεγάλη προσωπικότητα, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κωνσταντινούπολη κατά το κρίσιμο διάστημα 1913-1916, ο πρώτος πρόεδρος από το 1923 από το 1924. Τον ακολούθησε ο Τσάρλς Χάουλαντ, από το 1925 στο 1926, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ και διατελέσας πρόεδρος του Αμερικανικού Κολεγίου Αθηνών. Και τρίτος και τελευταίος, από το 1926 έως το 1930, ο Τσάρλς Έντι, δικηγόρος και αυτός, υψηλή προσωπικότητα, και ο οποίος ήταν και ο τελευταίος μέχρι την διάλυση της Επιτροπής πρόεδρος. Φαίνεται λοιπόν ότι το τιτάνιο έργο που συντελέστηκε από το 1923 στο 1930, δηλαδή μέσα σε 7 μόλις χρόνια, ήταν προϊόν αγαστής συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων και της Ελληνικής Πολιτείας, με εξαίρεση μια μικρή περίοδο, την περίοδο της δικτατορίας του Πάγκαλου, 1925-1926, οπότε ανέκυψαν σοβαρές τριβές, οι οποίες βέβαια αποκαταστάθηκαν σε σύντομο χρονικά διάστημα. Οι εξουσίες που δόθηκαν στην Επιτροπή συνέβαλαν αναμφισβήτητα στην ομαλή πορεία ενός εξαιρετικά σύνθετου έργου, στην ταχεία επίλυση προβλημάτων και εν τέλει στην έγκαιρη ολοκλήρωσή του. Το έργο όμως θα ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση της ελληνικής κεντρικής εξουσίας
και τον προσωπικό μόχθο όλων των στελεχών της χώρας μας, επώνυμων και ανώνυμων, οι οποίοι με θάρρος και αποτελεσματικότητα επετέλεσαν αυτό το ανεπανάληπτο επίτευγμα. Οι απόψεις σημαντικών διεθνών προσωπικότητων που ενεπλάκησαν άμεσα στο εγχείρημα, όπως ο Μόργκενταου, ο Έντι, ο Χάουλαντ, αλλά και πολλοί ακόμα, πολιτικοί και ιστορικοί, έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ιδιαίτερα αναφέρομαι στους Μόργκενταου και Έντι, οι οποίοι δημοσίευσαν βιβλία, εξέδωσαν βιβλία για το συγκεκριμένο θέμα. Το πρώτο που βλέπετε είναι του Χένρι Μόργκενταου, δημοσιεύθηκε, εκτυπώθηκε μάλλον και δημοσιεύθηκε το 1929 στη Νέα Υόρκη με τίτλο «I was sent to Athens». Μεταφράστηκε στα ελληνικά. Βιβλίο έγραψε επίσης και ο τελευταίος πρόεδρος της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, ο Charles Eddy, βιβλίο που εκδόθηκε στο Λονδίνο το 1931 και αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για το έργο που συντελέστηκε. Η προσοχή αμέσως μετά την ίδρυση της Επιτροπής επικεντρώθηκε στην αγροτική αποκατάσταση, η οποία αποτελούσε προτεραιότητα και της κοινωνίας των εθνών. Δεδομένου ότι η γεωργική ενασχόληση των προσφύγων, εκτός από την εξασφάλιση στέγης, συνιστούσε και άμεση εμπλοκή τους στην παραγωγική διαδικασία. Αντιθέτως, η αστική αποκατάσταση περιλάμβανε πρωτίστως εξασφάλιση στέγης, αλλά μη διασφαλισμένη, προφανώς, παραγωγική ενασχόληση. Τα κονδύλια τα οποία διανεμήθηκαν προς τις δύο κατηγορίες αποκατάστασης, στην αγροτική και στην αστική, είναι εύγλωτα. Συγκεκριμένα, αν δείτε τις δύο τελευταίες στήλες, το 86,3% του δανείου αναλώθηκε για την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων, οι οποίοι όμως αποτελούσαν μόνο το 46% του συνολικού πληθυσμού. Αντίθετα, μόνο το 13,7% των κονδυλίων για την αστική αποκατάσταση ενός μεγαλύτερου αριθμού. Η αγροτική αποκατάσταση λοιπόν έλαβε χώρα κυρίως σε περιοχές όπου υπήρχε δυνατότητα εξασφάλισης γεών, όπως η Μακεδονία, η Θράκη και σε μικρότερο βαθμό η Κρήτη και σε άλλα τμήματα της χώρας. Η Θεσσαλία, παρά τις παιδινές της εκτάσεις, είχε ελάχιστες δυνατότητες, λόγω των εκτεταμένων απαλωτριώσεων και της διανομής κλήρων σε ακτίμονες καλλιεργητές που είχαν προηγηθεί χρονικά. Αντίθετα, η Μακεδονία, λόγω του μεγέθους της, αλλά και της εκένωσης μεγάλων ιδιοκτησιών από τους αποχωρούντες λόγω της ανταλλαγής των πληθυσμών μουσουλμάνους, αποτελούσε το κλειδί στη λύση του προβλήματος. Παρόλα όμως αυτά τα πλεονεκτήματα, η εικόνα της Μακεδονίας στο τέλος της δεκαετίας του 1910 ήταν κάθε άλλο παρά ειδηλιακή. Ο Μόργκενταου αναφέρει ότι διέθετε μόνο 5 χιλιόμετρα βατών δρόμων ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σημειώνει το εξαιρετικά ανθυγιεινό της κλίμα, ενώ μεγάλο ποσοστό διαθέσιμων εκτάσεων στις εκβολές των μεγάλων ποταμών, του Στριμώνα, του Αξιού και του Αλιάκμωνα, ήταν ελώδης και η ελονοσία μάστιζε τους τοπικούς πληθυσμούς. Την τραγικότητα του μεγέθους του προβλήματος περιγράφει με μοναδικό τρόπο ο Μόργκενταου. Λέει συγκεκριμένα: «Πήγα στην προκυμαία της Θεσσαλονίκης και παρακολούθησα την αποβίβαση μιας καραβιάς προσφύγων. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πιο τραγικό θέαμα. Είδα 7.000 ανθρώπων να έχουν συσσωρευτεί σε ένα πλοίο που θα αρκούσαν 2.000 για να το κατακλείσουν. Ήταν στριμωγμένοι σαν σαρδέλες στο κατάστρωμα. Μια συστρεφόμενη και δομνούμενη μάζα ανθρώπινης αθλειότητας. Είχαν περάσει 4 μερόνυχτα στη θάλασσα, στο κατάστρωμα με τη φθινοπορεινή βροχή να τους μουλιάζει, τον ψυχρό νυχτερινό άνομο να τους περωνιάζει και τον ζεστό μεσημεριάτικο ήλιο να τους καίει. Αποβιβάστηκαν τυλιγμένοι σε κουρέλια, πεινασμένοι, άρρωστοι, γεμάτοι ζωήφια, με τα μάτια σκαμμένα, καταβεβλημένοι από την απόγνωση. Και όμως, αυτοί οι γέροντες, οι γυναίκες και τα παιδιά ζούσαν πριν από λίγες μόνο εβδομάδες ευτυχισμένοι με τις οικογένειές τους. Ήταν χρήσιμοι και εργατικοί πολίτες, ντυμένοι και στεγασμένοι άνετα, απολαμβάνοντας τους καρπούς της ευχάριστης δουλειάς τους». Και συνεχίζει ο Μόργκενταου: «Ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να τους βοηθήσω? Όχι βέβαια η συγκατάβαση, αυτή θα σκότωνε το πνεύμα.
προκειμένου να σώσει το σώμα τους. Όχι η απλή φιλανθρωπία, αυτή θα κατέστρεφε την ανεξαρτησία τους. Όχι με το να τους μεταχειριστώ σε εξαρτημένα άτομα που έπρεπε να χειραγωγηθούν από έναν ξένο για το καλό τους. Αυτό θα πρόσβαλε την αυτοεκτίμησή τους. Και εδώ κλείνουν τα εισαγωγικά. Τόσο ο Μόργκενταου όσο και ο Έντι δίνουν μεγάλη έμφαση στην προηγηθήσα εμπειρία που είχε αποκτηθεί στην Ελλάδα από την αποκατάσταση προσφύγων, υπολογίζονται περίπου τους 120.000, από την Βουλγαρία, την Ανατολική Θράκη, τη Μικρά Ασία και τον Κάφκασο την περίοδο 1913-1915. Συγκεκριμένα, τα γραφεία επικισμού που είχαν θεσμοθετηθεί για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, στελεχωμένα με έναν μικρό αλλά έμπειρο επιτελείο γεωπόνων και άλλων επιστημόνων, απετέλεσαν τον πυρήνα της οργάνωσης της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων για να αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα μετά το 1922. Και εδώ, σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίοδο, την προηγηθήσα, υπάρχει ο ρόλος του Καναγκίνη, τον οποίο ήδη ανεφέρθη. Ο πυρήνας αυτός ενισχύθηκε όμως ουσιαστικά με την απόσπαση στην Επιτροπή περίπου 2.000 υπαλλήλων, κυρίως από το Υπουργείο Γεωργίας και Κοινωνικής Προνίας. Με τον τρόπο αυτό στελεχώθηκαν 23 γραφεία επικισμού, σαν και αυτό που βλέπετε στη διαφάνεια, στη Χαλκιδική ένα από αυτά, στη Μακεδονία και τη Θράκη και άλλα 14 στην Παλαιά Ελλάδα και την Κρήτη. Για τα στελέχη αυτά του επικισμού δεν φίδονται επένων οι επικεφαλείς της Επιτροπής. Ο Έντι τονίζει, ανοίγω εισαγωγικά, εάν η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων θεωρηθεί ως ένα είδος επιτελικών στελεχών, οι άνθρωποι αυτοί, όλοι τους Έλληνες, είναι οι στρατηγοί στο πεδίο, στους οποίους η Επιτροπή βασίζεται για την εκτέλεση της επιχείρησης. Επέδειξαν όχι μόνο εκτελεστικές ικανότητες υψηλού επίπεδου, αλλά επίσης το χάρισμα να εμφυσούν στους πρόσφυγες κουράγιο και αποφασιστικότητα. Και προσθέτει ο Μόργκενταου, ανοίγω εισαγωγικά. Από το γραφείο επικισμού της Μακεδονίας αναδείχθηκε μια από τις μεγάλες μορφές σύγχρονης Ελλάδος. Το όνομα του Ιωάννη Καραμάνου, ο Γενικός Διευθυντής Επικισμού Μακεδονίας, συνεχίζει ο Μόργκενταου, δεν είναι γνωστό έξω από την Ελλάδα. Αλλά αυτός ο νέος έχει επιδείξει ικανότητες, οι οποίες σε ένα ευρύτερο πεδίο θα τον είχαν καταστήσει διάσημο διεθνώς. Τον έχουν χαρακτηρίσει ως Χούβερ της Ελλάδος. Χούβερ ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ που προηγήθηκε του Φραγκλίν Ρούζελτ. Και συνεχίζει. Αποδείχθηκε ιδανική επιλογή. Το μυαλό και η ψυχή του εξυψώθηκαν δια μιας στο επίπεδο που απαιτούσε το μεγάλο ανθρώπινο πρόβλημα των προσφύγων, πετώντας πάνω από τις απλά τεχνικές λεπτομέρειες που περιορίζουν τόσο συχνά τους ορίζοντες των τεχνοκρατών. Δεν παραγνώρισε τα τεχνικά προβλήματα, αντίθετα τα επέλυσε με δεξιοτεχνικό τρόπο, αλλά αντιμετώπισε το εγχείρημά του ως κάτι απείρως πλατύτερο, βλέποντάς το με την οπτική του πολιτικού και του μεγάλου ανθρωπιστή. Αποδείχθηκε γεννημένος ηγέτης ανθρώπων. Ο Καραμάνος αφιερώθηκε ολόψυχα στο έργο της αποκατάστασης των προσφύγων και επιδόθηκε στις δραστηριότητες που αυτό συνεπαγόταν χωρίς να αφισθεί πνευματικών και σωματικών κόπων. Υπό τη διεύθυνσή του, το πρόγραμμα αποκατάστασης των αγροτών προσφύγων ολοκληρώθηκε κατά 75% μέσα σε 5 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 90.000 οικογένειες εγκαταστάθηκαν σε αγροκτήματα στη Μακεδονία, έλαβαν καταλύματα, εργαλεία, ζώα και σπόρους και ξεκίνησαν μια νέα ζωή εφοδιασμένη ώστε να είναι αυτάρκης. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 1/3 του εκατομμυρίου ανθρώπινα πλάσματα σώθηκαν από την δυστυχία και την απελπισία και επαναφέρθηκαν σε μια φυσιολογική, κοινωνική και οικονομική ζωή σύμφωνα με τις παραδόσεις της φυλής τους. Συγκεντρώθηκαν σε κοινότητες αποτελούμενες από γνωστούς φίλους και συγγενείς με τις εκκλησίες, τα σχολεία και τους θεσμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ο Έντι αναδεικνύει ένα άλλο κομβικό σημείο. Ανοίγω εισαγωγικά. Σε όλα όσα αναφέρθηκαν για τη φύση του έργου αποκατάστασης, δεν έγινε μνήμα στον ψυχολογικό παράγοντα που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τελική επιτυχία. Ήταν αναγκαίο να δημιουργηθεί αίσθημα εμπιστοσύνης στους πρόσφυγες. Αν και έχει αναγνωριστεί το σφρίγος και η ευφυΐα τους, θα ήταν υπεράνθρωπο να μην καταπτωούνται από τις δυσκολίες που ανέκυπταν από κάθε πλευρά.
Μια παρένθεση, κατά την περίοδο της αποκατάστασης συνέβησαν πάρα πολλές θεομηνίες. Παγετή, ξηρασία από λίβα, επιδρομή από ακρίδες και ό,τι άλλο μπορούσε κανείς να φανταστεί. Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλια του Έντι. Χρειαζόταν ισχυρή ηγεσία για να δημιουργηθεί ένα πνεύμα αισιοδοξίας. Ίσως αυτό ήταν και η μεγάλη συμβολή της Επιτροπής. Έρχονται στη μνήμη μου περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας το 1927 με τον Ιωάννη Καραμάνο, Γενικό Διευθυντή Επικισμού Μακεδονίας. Το ταξίδι έγινε στα προσφυγικά χωριά στη Χαλκιδική, τα οποία βρίσκονταν σε επισφαλή κατάσταση λόγω των κλιματικών συνθήκων και του ανθυγιεινού περιβάλλοντος. Παντού ο Γενικός Διευθυντής, μαρτυρεί ο Έντι, μιλούσε με τους πρόσφυγες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, επιχειρηματολογούσε με τους δύσπιστους, επενούσε τους αισιόδοξους, επιτιμούσε τους απεσιόδοξους, προσαρμοζόμενος στιγμιαία στην φύση των προβλημάτων. Όπου οι πρόσφυγες είχαν εξαντληθεί από τα βάσανά τους, ο μαγνητισμός του είχε άμεση επίδραση στο ηθικό των ανθρώπων. «Από τότε που σε ακούσαμε, Καραμάνε, πήραμε κουράγιο για έναν ακόμα χρόνο», έλεγαν. Μόνο με τέτοιες προσωπικές επαφές θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό ότι το έργο της αποκατάστασης δεν ήταν κατά κύριο λόγο η διευθέτηση άψυχων μονάδων, αλλά η καθοδήγηση ανθρώπινων όντων. Οι στατιστικές θα ξεχαστούν, αλλά οι μνήμες του κόσμου θα μένουν για πάντα. Η τραγωδία θα ξεχαστεί όταν οι μαθητές των σχολείων θα παρελάβουν περήφανα τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο. Το κύριο νόημα είναι πάντα το ίδιο, όπως εκφράστηκε με τα λόγια ενός χωρικού. Δώστε μας αρκετά για να επιβιώσουμε και θα ξεκινήσουμε και δεν θα χρειαστούμε άλλη βοήθεια. Ο Έντι, κάνοντας ένα απολογισμό του έργου της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, υπολογίζει ότι αποκαταστάθηκαν αγροτικά 550.000 πρόσφυγες, από τους οποίους οι 500.000 στη Μακεδονία και στη Θράκη. Διευκρινίζει, εδώ είναι μια φωτογραφία του Γενικού Διευθυντή Επικισμού, στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη, και εδώ τον βλέπουμε να δοκιμάζει ένα βενζινάρωτρο, μεγάλη καινοτομία για εκείνη την εποχή, μιλάμε τέλη της δεκαετίας του 20 τώρα, έτσι, σε έναν αγρό. Είναι ορισμένες από τις καινοτομίες οι οποίες εισήχθησαν παράλληλα με την αποκατάσταση των προσφύγων. 500.000 λοιπόν πρόσφυγες αποκαταστάθηκαν στη Μακεδονία. Διευκρινίζει, για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του εγχειρήματος, ότι για να μπορέσουν οι πρόσφυγες να παράγουν το συντομότερο δυνατό εκτός από τη διασφάλιση στέγης, και εδώ βλέπετε ορισμένα από τα οικήματα, τις πρότυπες κατασκευές προσφυγικών κατοικιών στην Βόρειο Ελλάδα. Εκτός λοιπόν από τη διασφάλιση στέγης και απαραίτητου γεωργικού κλήρου, τους διανεμήθηκαν ζώα, άρωτρα και λοιπά καλλιεργητικά εργαλεία, σπόροι και λοιπό πολλαπλασιαστικό υλικό, κτηνοτροφές, άμαξες και επιχορηγήσεις σε είδος και σε χρήμα. Ειδική μέρημνα επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της πτηνοτροφίας, μελισσοκομείας, σιροτροφίας, αλιείας κτλ. Τονίζονται επίσης ιδιαίτερα τα υποστηρικτικά μέτρα για τη βελτίωση της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας, με την ίδρυση φυτωρίων, κτηνοτροφικών σταθμών αναπαραγωγής, μικροβιολογικού Ινστιτούτου για παραγωγή εμβολίων εναντίον των ζωονόσων και περίπου 300 πειραματικών και αποδεικτικών αγρών για την τεχνική καθοδήγηση των καλλιεργητών. Και εδώ ο ρόλος των γεωπόνων ήταν κομβικός, όπως ήδη τόνισε και ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Βλέπετε ελκυστήρες που εκείνη την εποχή, έτσι, ήταν τεράστια καινοτομία, και την χρήση του ελκυστήρα για σπορά ενός αγρού. Έλκει τη σπαρτική μηχανή από πίσω. Όπως εδώ που βλέπετε η καθοδήγηση των προσφύγων στην καλλιέργεια του καπνού. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα ήταν η οργάνωση και η λειτουργία υπηρεσιών υγείας. Ο Μόργκενταου γράφει χαρακτηριστικά: «Οι μεγαλύτερες εκτάσεις διαθέσιμων εδαφών στη Μακεδονία βρίσκονται στην παιδινή περιοχή κοντά στις εκβολές των ποταμών Στριμώνα, Αξιού και Αλιάκμονα. Σε μεγάλο ποσοστό είναι ελώδεις και κατακλείζονται από τις ανοιξιάτικες καταιγίδες. Η όλη περιοχή είναι μολυσμένη από την ελονοσία και σε μεγάλο βαθμό είναι κακοήθους μορφής. Οι κακουχίες που είχαν ήδη υποστεί οι πρόσφυγες πριν από την άφηξή τους είχαν μειώσει την ανθεκτικότητά τους στις ασθένειες». Συνεχίζει ο Μόργκενταου:
Τα αποτελέσματα είναι να εκδηλώνεται κάθε χρόνο μια εποχιακή κρίση ελαιονοσίας που ήταν τόσο βαριά ώστε αρκούσε να καταστήσει τα θύματά της ανίκανα να εργαστούν για 4 εβδομάδες κάθε φορά. Το κλίμα της Μακεδονίας αποτελεί σοβαρή δοκιμασία ακόμα και για τους υγιέστερους ανθρώπους. Η όλη κατάσταση καθιστούσε τους οργανισμούς των προσφύγων ιδανικό πεδίο ανάπτυξης φυματίωσης και τελευταία κάνει θράψη σε όλη τη Μακεδονία. Αυτήν ακριβώς την κατάσταση αντιμετώπισε αποτελεσματικά η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων με την ίδρυση και λειτουργία ενός δικτύου από 59 κέντρα υγείας, όπως περίπου αυτό που βλέπετε στην Χαλκιδική, ενός νέου νοσοκομείου στη Χαλκιδική και ενός βακτηριολογικού Ινστιτούτου στη Θεσσαλονίκη που συνεργαζόταν με το Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα. Όπως αναφέρει ο Έντι, το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας ήταν μια αξιοσημείωτη μείωση της νοσηρότητας και της νησιμότητας. Πρόσθετα άλλα απαραίτητα έργα υποδομής, όπως η διασφάλιση πόσιμου νερού, κατασκευή αγροτικών αρδευτικών δικτύων, κατασκευή οδικού δικτύου, αποξηράνση ελαιοδών περιοχών και ανεγέρσεις περίπου 400 σχολικών μονάδων, συμπλήρωσαν το έργο της Επιτροπής. Εδώ είναι η θεμελίωση ενός προσφυγικού σχολείου στην Καλαμαριά και εδώ και οι μαθητές από ένα τέτοιο σχολείο, τα προσφυγάκια μέσα στην τάξη. Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι, ότι το έργο αυτό δεν προχώρησε κάτω από ιδανικές συνθήκες. Ο Μόργκενταου γράφει, ανοίγω εισαγωγικά, «Δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο από το να ζητήσω από τον αναγνώστη να χρησιμοποιήσει την φαντασία του για να συλλάβει την ατελείωτη ποικιλία των προβλημάτων που είχαν να επιλύσουν ο Καραμάνος και η οργάνωσή του». Και συμπληρώνει ο Έντι. «Σε κάποια περιοχή, ο Λίβας και σε άλλοι ανοιξιάτικες πλημμύρες κατέστρεφαν τις καλλιέργειες. Αλλού ένα χωριό είχε επάρκεια νερού για ζώα, αλλά κατάλληλο για τους ανθρώπους. Σε άλλη περιοχή ζητούσαν αποξήρανση ενός έλους. Σε άλλη ζητούσαν κατασκευή από φάδρας για τη μεταφορά των προϊόντων τους». Και ούτω καθεξής. Τα τελικά αποτελέσματα του εγχειρήματος αποτυπώνονται σε εύγλωτα σχόλια. Ο Έντι τονίζει. «Η αποκατάσταση των προσφύγων άλλαξε εντελώς την εξωτερική όψη της χώρας, όπου παλαιότερα οι ταξιδιώτες εντυπωσιάζονταν από την κατήφια και την ερήμωση της υπαίθρου, τώρα βλέπουν τις γέες πλήρως καλλιεργημένες και χωριά προσφύγων προς κάθε κατεύθυνση. Παντού βασιλεύει τάξη. Η ζωή και η περιουσία είναι ασφαλής». Το τονίζει αυτό διότι παλαιότερα η ληστεία μάστιζε όλη την περιοχή. «Η Μακεδονία είναι γεμάτη από πνεύμα δημιουργικής ζωής, ενέργεια, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια που προκαλεί η φύση και ο άνθρωπος». Ο Ζακ Ανσέλ, συγγραφέας μιας κλασικής μελέτης για την Μακεδονία, δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του, γράφοντας «Αυτή η άθλιοι τουρκική συνοικισμοί, απλά χαμόσπιτα από λάσπη και άχυρα, ριγμένα στη μέση ακαλλιέργεια των πεδιάδων ή ανθυγιεινών βαλτότοπων, έδωσαν τη θέση τους σε μεγάλα πρόσχαρα χωριά. Ολόγυρά τους βλέπουμε θυμονιές από καλαμπόκι, καπνοτόπια, μικρούς κυπάκους, οπορώνες, αμπέλια. Αληθινό θαύμα», αναφωνεί. Και ο καθηγητής Μίαρς σημειώνει ότι «η γεωργία της Ελλάδος ωφελήθηκε πάρα πολύ από την εισρωή των προσφύγων. Εγκαταλελειμμένες γέες έχουν αποδοθεί στην καλλιέργεια. Νέες μέθοδοι και προϊόντα έχουν δοκιμαστεί και οι γεωργικές βιομηχανίες που ήταν ανύπαρκτες στην Ελλάδα για αιώνες έχουν προωθηθεί με νέα ορμή». Προκύπτει λοιπόν από όσα σας προανέφερα ότι αυτό το τιτάνιο έργο της αποκατάστασης ολοκληρώθηκε χάρη στην αρμονική συνεργασία φορέων του εξωτερικού με την ελληνική πολιτεία υπό την αμέριστη στήριξη του ελληνικού λαού. Το γεγονός ότι η ανταλλαγή των πληθυσμών κατέληξε τελικά σε επιτυχία και όχι σε καταστροφή, οφείλεται κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα. Η κοινή εθνική συνείδηση προκάλεσε την αξιοθαύμαστη ανάμιξη των προσφύγων με τους γηγενείς, που παρουμιάζεται από τον Έντι ως παρουμιάζεται με το στιγμιαίο αποτέλεσμα μιας χημικής αντίδρασης. Ο Χάουλαντ, ο δεύτερος πρόεδρος της Επιτροπής, σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η βαθμία απορρόφηση των προσφύγων στη ζωή της χώρας ήταν επίτευγμα ηρωικών διαστάσεων. Οι ικανότητες των Ελλήνων θεωρούνται από τους ξένους
ως κομβικό σημείο για την επιτυχία του εγχειρήματος. Εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να το προσέξετε. Το κουράγιο δεν ήταν μόνο του δυνατό για να αντισταθεί σε ένα τέτοιο παλιρροϊκό κύμα, γράφει ο Έντι. Υπήρχε κάτι άλλο, δύσκολο να προσδιοριστεί, κάποια επίμονη δύναμη που πιθανόν να οφείλεται σε χαρακτηριστικά της φυλής, συσσωρευμένα κατά τους προηγούμενους αιώνες, όταν οι Έλληνες για μεγάλα διαστήματα αγωνίστηκαν για να διατηρήσουν την ατομικότητά τους ενάντια σε ισχυρές ομάδες άλλων φυλών. Έτσι ο Έλληνας αναδείχθηκε ως μια προσωπικότητα με πολύ σκληρό και ανυποχώρητο χαρακτήρα, καταλήγει. Κατ' επανάληψη επενείται η Ελλάδα από τους ξένους, επειδή κινητοποίησε άμεσα όλους τους διαθέσιμους πόρους της, ανθρώπινους, χρηματικούς και υποδομές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ο Έντι τονίζει μάλιστα ότι η ελληνική πολιτεία δεν περιόρισε το έργο της αποκατάστασης μόνο στους ανταλλάξιμους σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά το επεξέτεινε για να συμπεριλάβει και πρόσφυγες από τη Βουλγαρία, την Κωνσταντινούπολη που μετά μετακινούνταν και τη Ρωσία. Κυρίες και κύριοι, αντί επιλόγου θα παραθέσω αποσπάσματα από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Μόργκενταου. Σημειωτέων, θα ήθελα να σας πω ότι αποτελεί λογοτέχνημα. Ήταν πραγματικά ταλέντο αυτός ο διπλωμάτης. Είναι ένα πραγματικό θαύμα το πώς γράφει και πώς περιγράφει γεγονότα. Το πρώτο κεφάλαιο λοιπόν του βιβλίου του Μόργκενταου, «Η αποστολή μου στην Αθήνα», όπως είδαμε το εξώφυλλο, έχει τον εύγλωτο τίτλο «Το έπος των σύγχρονων Ελλήνων». Ανοίγω τα εισαγωγικά. «Προτίθε μέσα αυτό το βιβλίο να αφηγηθώ την ιστορία ενός επικού εγχειρήματος. Η σκηνή κατακλείζεται από ηρωικές μορφές. Ο Βενιζέλος, ένας σύγχρονος περικλής που με τη μεγαλοφία του οικοδόμησε ένα έθνος. Ο Καραμάνος, μια μορφή αστραποβόλα όπως εκείνη του Αχιλλέα, ένας γεννημένος ηγέτης ανθρώπων. Ο καλοπροαίρετος δραστήριος και σόφρον Δέλτας. Ο τολμηρός σαν τον Έκτορα επαμεινώντας Χαρίλαος. Ο Διομήδης, αναφέρεται στον Αλέξανδρο Διομήδη που διετέλεσε και πρωθυπουργός. Ένας θαραλέος και καλόκαρδος άνθρωπος των χρημάτων και πολλοί άλλοι. Και συμπληρώνει. Αυτοί οι Έλληνες του σήμερα επιτέλεσαν σε αυτή την ένδοξη σκηνή ένα από τα πιο μνημειώδη και εμπνέοντα επιτεύγματα της εποχής μας. Έναν πραγματικά Ηράκλειο άθλο για τον οποίο κάθε έθνος ή φυλή θα ήταν εξαιρετικά υπερήφανη. Και εδώ φέρνει μία αναλογία που έχει ενδιαφέρον. Μία αναλογία, λέει, θα ήταν ίσως ο καλύτερος τρόπος για να δείξουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το επίτευγμα. Ας υποθέσουμε ότι 26 εκατομμύρια άντρες, γυναίκες και παιδιά έφταναν ξαφνικά και απροσδόκητα με ατμόπλια στα λιμάνια της Νέας Υόρκης, της Βοστόνης, της Φιλαδέλφειας και της Βαλτιμόρης. Ας υποθέσουμε ακόμα ότι αυτοί οι απειράριθμοι επισκέπτες λιμοκτονούσαν, ήταν απένταροι, δεν είχαν κανένα περιουσιακό στοιχείο εκτός από τα ρούχα που φορούσαν, ότι τα κορμιά τους καλύπτονταν από παράσιτα και τους είχε ρημάξει ο τυφοειδής πυρετός και η ευλογιά. Ας φανταστούμε ότι αυτά τα 26 εκατομμύρια ανθρώπινων υπάρξεων εξαρτιόνταν απόλυτα από τη φιλανθρωπία των Αμερικανών για άμεση εξασφάλιση τροφής, στέγης και ιατρικής φροντίδας. Ας φανταστούμε ότι εξαρτιόνταν απόλυτα από την Αμερική όσον αφορά τη δυνατότητα να χτίσουν τις εστίες τους και να εξασφαλίσουν τα προστοζήν για την υπόλοιπη ζωή τους. Ας φανταστούμε όμως τώρα ότι η Αμερική είχε ανταποκριθεί με αξιοθαύμαστο τρόπο σε αυτή την πρόκληση ανθρωπισμού και ευρηματικότητας, ότι είχε θρέψει αυτούς τους πεινασμένους, είχε στεγάσει τους άστεγους, είχε θεραπεύσει τους ασθενείς, είχε εξασφαλίσει εργασία στους λιγότερο ικανούς από αυτούς, είχε χρηματοδοτήσει το νέο ξεκίνημα ζωής τους. Είχε κτίσει σύγχρονα σπίτια για τους περισσότερους, είχε εξασφαλίσει γη στους αγρότες και τους είχε πουλήσει σε τιμές κόστους, σπόρους, εργαλεία και ζώα. Ότι με λίγα λόγια είχε αποκαταστήσει 26 εκατομμύρια κατεστραμμένες ανθρώπινες υπάρξεις και ότι το είχε κάνει αυτό μέσα σε 6 χρόνια μετά την αποβίβασή τους στις ακτές της. Και διερωτάτε, αν είχαν γίνει όλα αυτά, δεν θα αντιχούσε ο κόσμος από επένους για τον ανθρωπισμό των Αμερικανών, για τη γενναιοδορία, την ενεργητικότητα και την ευρηματικότητά τους? Ένα παρόμοιο ακριβώς επίτευγμα, όχι σε απόλυτους αριθμούς, αλλά σε ποσοστά, σε αναλογίες,
πραγματοποιήθηκε από την Ελλάδα στα 6 τελευταία χρόνια. Και όμως, στη μεγάλη του πλειοψηφία, ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό. Και εδώ θα συμπληρώναμε ότι ατυχώς και πάρα πολλοί Έλληνες δεν γνωρίζουν τίποτα γι' αυτό, ακόμα και σήμερα. Και καταλήγω, ο Μοργεντάου με αυτό που βλέπετε. Δεν υπάρχει στα έργα του Ομήρου σελίδα που να είναι τόσο συναρπαστική όσο αυτό το σύγχρονο έπος του ελληνικού λαού που αποτελεί και το θέμα της αφήγησής μου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον καθηγητή κύριο Καραμάνο για το ωραίο ταξίδι που μας έκανε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Νομίζω μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκδηλώσεως. Η παρουσίαση του βίου και του έργου του Ιωάννη Καραμάνου με εισηγητές την κυρία Κριάρη, ομότιμη καθηγήτρια, πρώην πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου. Έχετε το λόγο, κυρία Πρίτανη. Ευθυμότατε, κύριε Γραμματεύτη της Ακαδημίας Αθηνών, κύριοι καθηγητέ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι σήμερα εδώ για να μιλήσω για αυτό το βιβλίο, το οποίο αναφέρεται στο έπος των προσφύγων και σε έναν από τους προτεργάτες αυτού του έπους, τον Ιωάννη Καραμάνο. Είναι γεγονός ότι οι ξένοι δεν εφίστησαν επένων για να μιλήσουν και για την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων και για τον Καραμάνο. Εγώ θα ήθελα να δώσω μερικές πληροφορίες από αυτές που περιέχονται στο βιβλίο, στο οποίο υπάρχουν μελέτες που έχουν γράψει ειδικοί για τα θέματα αυτά, με προεξάρχοντα τον Πρίτανη των Ελλήνων Γεωπόνων, τον Ιωάννη Παπαδάκη, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Καραμάνο και ο οποίος δίνει με λίγα λόγια μερικά στοιχεία της προσωπικότητάς του και του αγώνα τον οποίο έκανε. Λέει συγκεκριμένα ότι αρχικά είχε αναλάβει αυτό το έργο ο Καναγκίνης. Όταν όμως ο Καναγκίνης έμαθε ότι θα έπρεπε να φροντίσει για την άμεση τοποθέτηση των προσφύγων, για να τους βρει σπίτια, για να τους δώσει σπόρους, χωρίς να έχει τα υλικά μέσα, έστειλε ένα γράμμα στον αρμόδιο υπουργό και του είπε ότι δεν παίρνω τέτοια ευθύνη, δεν μπορώ να το κάνω, θέλω να παραιτηθώ και στείλτε άλλον στη θέση μου. Και πράγματι ο υπουργός απάντησε, παραδώσατε αμέσως τον Ιωάννη Καραμάνο. Ο Καραμάνος πήγε ως η τελευταία λύση, ως ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Και τα έβγαλε πέρα. Και όπως λέει ο Ιωάννης Παπαδάκης, στις δυσκολίες φαίνονται οι άνθρωποι. Και εκεί ακριβώς φάνηκε από τι στόφα ήταν φτιαγμένος. Γιατί δεν δίλιασε. Γιατί προσπάθησε με όσα λίγα μέσα είχε να μπορέσει να εξυπηρετήσει όλο αυτόν τον κόσμο. Και μια χαρακτηριστική του φράση ήταν: τόσα κεφάλια έχω, δεν μπορώ να κόψω κανένα. Τόσα χωράφια έχω, δεν μπορώ να τα τεντώσω. Με αυτά που έχω, θα κάνω ό,τι μπορώ. Αυτή η φράση και μόνο δίνει το στίγμα του πώς διεξήχθηκε αυτός ο αγώνας στη Μακεδονία. Ήταν μια διαδικασία η οποία δεν απαιτούσε μόνο μέσα, δεν απαιτούσε μόνο υπολογισμό, απαιτούσε κουράγιο. Απαιτούσε να μπορέσει κανείς να δει τους πρόσφυγες όχι μόνο ως μονάδες που χρειαζόταν υλικές δεσμεύσεις, που χρειαζόταν σπίτια, σπόρους, ντύσιμο, χρήματα, δάνεια, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν επιπλέον να τους αντιμετωπίσει κανείς στο σύνολο των αναγκών τους, να τους αντιμετωπίσει ως ανθρώπους που είχαν ένα πολιτισμό και μια ιστορία. Και αυτό το είχε κάνει ο Καραμάνος, ο οποίος σε μια από τις εκθέσεις του, αφού έγραψε όλα όσα θα έπρεπε να γίνουν στην περιοχή, στην τελευταία παράγραφο σημειώνει: και σας παρακαλώ πολύ να φροντίσετε να στείλετε παπά και δάσκαλο, γιατί οι άνθρωποι που έχουν έρθει στη Μακεδονία, στη Μικρά Ασία, στις κοινότητες, με το σύστημα της αυτοδιοικήσεως, είχαν μπορέσει να χρηματοδοτήσουν
και παπά και δάσκαλο. Και τώρα έρχονται στη Μακεδονία και δεν έχουν ούτε το ένα ούτε το άλλο και αισθάνονται καταλελειμμένοι. Αυτό το αίσθημα της εγκατάλειψης είναι το αίσθημα της πολιτιστικής εγκατάλειψης το οποίο βίωσαν οι πρόσφυγες. Και αυτό το είχε εντοπίσει και το είχε καταλάβει ο Καραμάνος. Και αυτό ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Το γεγονός δηλαδή ότι μπορούσε να δει την κατάσταση συνολικά. Όχι μόνο τα συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, όχι μόνο τις συγκεκριμένες δράσεις υλικής, εν πάση περιπτώσει, ελάφρυνσης και βοήθειας στους πρόσφυγες, αλλά το σύνολο των δράσεων στις οποίες θα έπρεπε να περιλάβει για να μπορέσει να τους εξυπηρετήσει. Και είναι φοβερό αυτό που λέει ο Παπαδάκης, ότι δεν πήγαιναν μόνο για να τους λύσει τα προβλήματά τους, δεν πήγαιναν μόνο γιατί χάλασε ο σπόρος ή γιατί ρήμαξε το σπίτι ή γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τα χωράφια, πήγαιναν και για οτιδήποτε άλλο. Αφήστε, λέει, τι συνέβαινε όταν έθανε νοβούς κανενός ποντίου. Να ανοίξουμε μία παρένθεση, αυτή η φοβερή φράση, έθανε νοβούς. Τα αρχαία ελληνικά, τα οποία έρχονται από το βάφος του χρόνου, πέρασαν στην Τραπεζούντα και σε όλο τον Πόντο και έρχονται μετά στην Ελλάδα μέσω των ποντίων, οι οποίοι ήταν ο κυριότερος πληθυσμός ο οποίος πήγε στη Μακεδονία και οι οποίοι μιλούσαν με αυτό το ιδίωμα, όπως λέει και ο Καβάφης, λόγια δικά μας ρωμαίικα, η Ρωμανία έφυγε, η Ρωμανία πάρθεν. Όλο αυτό λοιπόν, το σύνολο των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν ανάγκες, αλλά είχαν και ένα πολιτισμό πίσω τους και έπρεπε για όλα αυτά να φροντίσει κάποιος. Κάποιος ο οποίος είχε τεχνοκρατικό υπόβαθρο, είχε σπουδάσει στην Ιταλία, ήταν ένας τεχνοκράτης, ήξερε πώς να είναι πολύ καλός γεωπόνος, αλλά από πολύ νωρίς, όπως λέει και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, το ενδιαφέρον του έφυγε από το επιστημονικό κομμάτι της γεωπονικής και πήγε προς το κομμάτι της διοίκησης, στο πώς δηλαδή θα διοικηθεί αυτός ο τόπος, στο πώς θα χρησιμοποιηθεί η επιστήμη της γεωπονικής για να διοικηθεί όλος αυτός ο κόσμος, διότι στην Ελλάδα συνέβη το εξής περίεργο και παράλογο που δεν το έχουμε αναδείξει, ότι η Ελλάδα ήταν μια γεωργική χώρα, είχε κοινοβουλευτικό πολίτευμα τον 19ο αιώνα, είχε του κόσμου τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς και κανείς δεν είχε ασχοληθεί με τη γεωργία. Ήταν μια χώρα η οποία την είχε ρημάξει η φυματίωση, τα έλη και δεν είχε αγροτική παραγωγή. Και έπρεπε να έρθει ο Βενιζέλος και οι βενιζελικές κυβερνήσεις για να ξεκινήσει το μεγάλο έργο της γεωπονικής και γεωργικής ανόρθωσης με την ύβριση της ανωτάτης γεωπονικής σχολής το 1920 με υπογραφή Καφαντάρη, διότι μέχρι τότε οι γεωπόνοι έβγαιναν από τις μέσο γεωπονικές σχολές, ήταν μέσο γεωπόνοι, δηλαδή ήταν από κάποιες τεχνικές σχολές. Και όμως με αυτούς όλους εργάστηκε και ο Καραμάνος και όλοι οι μεγάλοι γεωπόνοι της εποχής, διότι αυτοί που είχαν σπουδάσει, ο Καραμάνος, ο Δεμέστικας, ο Καναγκίνης, ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα. Αυτοί οι οποίοι τράβηξαν το κάρο και έκαναν την μεταρρύθμιση ήταν οι μέσο γεωπόνοι, τους οποίους όμως τους αναγνώριζε ο Καραμάνος. Είναι χαρακτηριστικό αυτά το οποίο λέει στην κηδεία ενός τέτοιου μεσογειοπόνου, ότι ήταν καταπληκτικές οι γνώσεις του, το κουράγιο του, η δυνατότητά του να βρίσκει λύσεις, το πώς δηλαδή προσπάθησε ο άνθρωπος αυτός και κατάφερε και βοήθησε στο έργο αυτό της αποκαταστάσεως των προσφύγων. Ο Παπαδάκης λέει τα βασικότερα στοιχεία του έργου αυτού, το οποίο δεν ήταν μόνο το πώς κατάφεραν και τα χρήματα τα οποία τους έδωσε η κοινωνία των εθνών, μπόρεσαν και τα μοίρασαν και τα έκαναν σπίτια, τα έκαναν σπόρους, τα έκαναν γενικές υλικές παροχές. Να ανοίξω εδώ μία παρένθεση, αναφέρθηκε ο κύριος Ζερεφός στην μεγάλη μορφή του Νάνσεν. Να πω ότι ο Νάνσεν, εκτός από τον κομβικό ρόλο που είχε στην αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, είναι και εκείνος στο όνομα του οποίου υπάρχει το γνωστό διαβατήριο Νάνσεν. Τι ήταν το διαβατήριο Νάνσεν? Ήταν ένα πολύπτυχο το οποίο το έπαιρναν όλοι εκείνοι οι οποίοι είχαν φύγει από την πατρίδα τους και από τη χώρα που θεωρούσαν ως πατρίδα και της οποίας θα μπορούσαν να έχουν τα διαβατήρια. Και τώρα πια δεν είχαν διαβατήριο. Γιατί για πολλούς λόγους μπορεί να μην είχαν πάρει διαβατήρια στις νέες τους πατρίδες. Παραδείγματος χάρη, οι Λευκορώσοι που είχαν φύγει από τη Ρωσία όταν έγινε η Σοβιετική Ένωση. Οι οποίοι δεν ήθελαν να πάρουν διαβατήρια των χωρών που έμειναν, διότι ήλπιζαν ότι θα γυρίζουν πίσω στη Ρωσία. Ότι θα ξαναπετύχαινε η επανάσταση των Λευκορώσων, δεν θα υπήρχε η Σοβιετική Ένωση και θα γίναγα πίσω. Αυτοί λοιπόν όλοι είχαν τα διαβατήρια Νάνσεν, μεταξύ των οποίων και πολλοί Αρμένιδες, οι οποίοι
θεωρούσαν ότι μπορούσαν να ελπίζουν ότι η υπόσχεση του Ήλσον ότι θα γίνει αρμενικό κράτος θα πραγματοποιείται κάποια μέρα, μεταξύ των οποίων και πολλοί Μικρασιάτες, οι οποίοι δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα για να μείνουν, αλλά ήθελαν να ελπίζουν ότι θα ξαναγίνεγα στη Μικρά Ασία, και μεταξύ αυτών ένας πολύ γνωστός και πολύ πλούσιος συμπρατιώτης μας, ο οποίος για χρόνια πολλά, δεκαετίες, κυκλοφορούσε με ένα τσαλακωμένο χαρτάκι, το διαβατήριο Νάνσεν, στο οποίο πάνω υπήρχαν οι σφραγίδες από όλες τις χώρες που πήγαιναν, ο γνωστός Αριστοτέλης Ωνάσης. Ήταν κι αυτός ένας από τους ανθρώπους που κυκλοφορούσε με το χαρτάκι το διαβατήριο του Νάνσεν. Να κλείσω την παρένθεση και να γυρίσουμε πίσω στον Καραμάνο και στα πολλά που έκανε στη Μακεδονία. Όπως είχε πει ο Μπόργκεντάου, ήταν born to lead men, ήταν γεννημένος για να μπορεί να γίνει ηγέτης ανθρώπων, και σε αυτά τα πολλά ήταν το ότι είχε αναλάβει να ιδρύσει τους διάφορους σταθμούς για την καλυτέρευση της παραγωγής, της φυτικής παραγωγής, για το βαμβάκι, για τον καπνό. Είχε καταπολεμήσει τις ακρίβες, έφτιαξε τον σταφυδικό οργανισμό και είχε την τεχνολογία τροφίμων. Διότι εκείνη την περίοδο, ακριβώς επειδή η Ελλάδα, γεωργικίουσα χώρα, δεν είχε τύχει ποτέ της φροντίδας υπουργών ή στελεχών σχετικά με την αγροτική παραγωγή, υπήρχε ένα θέμα σχετικά με τις ράτσες των ζώων και των φυτών. Και αυτό που έκανε ο Καραμάνος, ο οποίος είχε τις σχετικές γνώσεις, ήταν ότι προσπάθησε να καλυτερεύσει τις ράτσες και των ζώων και των φυτών, και όχι μόνο των ζώων τα οποία χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι και των φυτών τα οποία θα έτρωγαν, τα οποία θα χρησιμοποιούσαν επίσης οι άνθρωποι, ήταν η παραγωγή για να φάνε οι άνθρωποι, αλλά και των φυτών τα οποία θα ήταν τροφή των ζώων. Είχε δηλαδή δει την αγροτική παραγωγή ως ένα σύνολο, όπως έβλεπε τους ανθρώπους ως ένα σύνολο, έβλεπε και την αγροτική παραγωγή ως ένα σύνολο. Θα έπρεπε δηλαδή να φροντίσει για την τροφή των ανθρώπων, για τις κατηγορίες των ζώων και για την τροφή των ζώων, ούτως ώστε με συνολικές κινήσεις να υπάρχει μία βελτίωση σε όλο το σύστημα. Και αυτή ήταν και η μεγάλη του επιτυχία. Το δεύτερο άρθρο το γράφει ο καθηγητής ο κύριος Ζωϊόπουλος, ο οποίος έχει ειδικευθεί με την ιστορία, έχει γράψει αρκετά πράγματα στην ιστορία της γεωπονικής, και ο οποίος γράφει ότι με όλα αυτά τα οποία έκανε ο Καραμάνος, αναδεικνύεται ότι ήταν ένας επιφανής Έλληνας. Μερικά στοιχεία έχουν ήδη υποθεί ότι αυξήθηκε η καλλιεργήσιμη γη, αυξήθηκε η παραγωγή του καπνού, αυξήθηκε η παραγωγή των κουκουλιών, που ήταν πολύ σημαντικά για τη σιροτροφία, και μειώθηκε η εισαγωγή των δημητριακών. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας ποιο ήταν στο Μεσοπόλεμο? Το αν θα υπάρχει αρκετό σιτάρι ή σιτάρκια, που δεν ήταν μόνο πρόβλημα της Ελλάδος, διότι την ίδια εποχή είχε το ίδιο πρόβλημα και η Ιταλία, και εκεί ο Μουσολίνι πώς ανέβηκε στην εξουσία και ήταν αποδεκτός αρχικά? Γιατί ο Μουσολίνι ξεκίνησε την Μπατάλια Ντελ Γκράνο, τη μάχη του Σίτου. Και αυτή τη μάχη του Σίτου ήταν γνωστή στον Καραμάνο, που είχε σπουδάσει στην Ιταλία, ο οποίος μαζί με ένα σωρό άλλους επιστήμονες εκείνη την εποχή, με τον Χασιώτη, με τον Ευελπίδη, ονόματα που ανήκουν στο πάνθεο της ελληνικής γεωπονίας και οι οποίοι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο να γίνει η Ελλάδα αυτάρκιστα σιτηρά, κατάφεραν και έκαναν αυτό το μεγάλο βήμα. Από εκεί που η Ελλάδα έκανε εισαγωγή σιτηρών, να μπορέσει να είναι αυτάρχης. Κάτι το οποίο συνέβη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και το οποίο άλλαξε τελείως την εικόνα όσον αφορά τις πληρωμές, διότι το ότι δεν υπήρχε ψωμί, δεν υπήρχε σιτάρι, δεν ήταν μόνο ότι δεν είχαν οικογένειες ψωμί, ήταν ότι το κράτος έπρεπε να δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό ως συνάλλαγμα για να εισάγει σιτάρι και να κάνει ψωμί. Έτσι λοιπόν έχουμε το ότι ο Καραμάνος κατάφερε με όλα αυτά τα μέτρα να μπορέσει να βελτιώσει την αγροτική παραγωγή, να μπορέσει να συμβάλλει και εκείνος στο θέμα της σιτάρκειας, στο οποίο βέβαια έπαιξαν, όπως είπα, ρόλο και αρκετοί άλλοι. Και φυσικά, αν κατηγοριοποιήσει κανείς τη δράση του, θα πρέπει να ξεκινήσει από την συμμετοχή του στο θέμα της αποκαταστάσεως ακτιμόνων που έγινε με τους νόμους του Βενιζέλου του 17 με τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας. Μετά έχουμε την αποκατάσταση προσφύγων, μετά έχουμε την επάρκεια της χώρας σε γεωργικά προϊόντα, μετά έχουμε επίσης τα θέματα της λειτουργίας της διοικητικής μηχανής, ώστε να καθορίσει τις τιμές, διότι το βασικό ήταν όχι μόνο να παράγονται προϊόντα, αλλά να
πολλούνται σε τιμές, ώστε να μπορεί να μένει και ένα εισόδημα στον αγρότη. Αλλιώς δεν είχε νόημα. Και βέβαια η μεγάλη του επιτυχία ήταν το χρεοστάσιο, δηλαδή όταν έγινε οικονομική χρήση, που τότε ήταν διευθυντής στο Υπουργείο Γεωργίας, είπε ότι, με δική του εισήγηση, ότι θα πρέπει να υπάρξει 5 χρόνια χρεοστάσιο, να μην πληρώνουν δηλαδή οι αγρότες τα δάνεια τα οποία είχαν κάνει σε ιδιώτες. Ήταν μια μορφή ουσιαστικά πολύ πιο ήμερης και ήρεμης εισάχθειας, η οποία όμως για 5 χρόνια έδωσε ανάσα στον αγροτικό κόσμο και μπόρεσαν μετά και ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους. Έτσι είχε μία τεράστια συμβολή στο σύνολο της ζωής του, η οποία ήταν πλούσια και πολυκύμαντη, με αποκορύφωμα το γεγονός ότι την περίοδο της κατοχής αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε δουλέψει με το Βενιζέλο και ήταν γνωσμένων δημοκρατικών φρονημάτων και όλη του τη ζωή προσπάθησε να ανακουφίσει τον πιεζόμενο και χυμαζόμενο Έλληνα, δέχτηκε για 6 μήνες να γίνει υπουργός σε κατοχική κυβέρνηση, με σκοπό να διευκολύνει την εισαγωγή τροφίμων, τα οποία τα είχαν απαγορεύσει οι σύμμαχοι να έρχονται στην Ελλάδα, και γι' αυτό είχαμε και το μαύρο χειμώνα της κατοχής του 1941, που ο κόσμος πέθανε από πείνα. Η Ελλάδα ήταν από τις λίγες χώρες που ο κόσμος πέθανε από την πείνα. Στις άλλες χώρες μπορεί οι άνθρωποι να υπέφεραν, μπορεί να του φεκίστηκαν, μπορεί να φυλακίστηκαν, αλλά θανάτους από πείνα σε τέτοια έκταση είχαμε μόνο στην Ελλάδα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο Καραμάνος κατάφερε με τις γνώσεις που είχε και τις γνωριμίες που είχε από την εποχή που ήταν φοιτητής, και ήρθαν φορτία στην Ελλάδα, έμεινε μόνο 6 μήνες, βέβαια αυτό δεν του συγχωρήθηκε, και μετά τον πόλεμο δικάστηκε και έμεινε 7 χρόνια φυλακή. Έγραψε μια συγκινητική δική του παράθεση των γεγονότων και είναι χαρακτηριστικό της εκτιμήσεως της οποίας απολάμβανε, ότι οι αριστεροί γεωπόνοι, οι οποίοι είχαν περάσει την περίοδο τη μεταπολεμική στα Ξερονήσια, τον ψήφισαν 3 φορές για πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων, και μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες τις οποίες λένε: εμείς ψηφίσαμε Καραμάνο παρά το γεγονός ότι ξέραμε τι έκανε στην κατοχή, γιατί ξέρουμε και τι άνθρωπος ήταν. Το τρίτο άρθρο το έχει γράψει η διευθύντρια της Ακαδημίας. Ο κ. Παναγιωτόπουλος μίλησε, γι' αυτό θέλω να αναφερθώ στο άρθρο του, το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλά εξ εκείνων τα οποία είπε, και φυσικά τη δική του αυτή κατηγοριοποίηση που κάνει στους γεωπόνους της περιόδου, που λέει ότι ήταν ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι σήκωσαν ένα μεγάλο βάρος στον βενιζελικό εξυγχρονισμό, διότι ο βενιζελικός εξυγχρονισμός είχε διάφορες πολύ συγκεκριμένες πτυχές. Ένα κομμάτι ήταν η εκπαίδευση, ένα άλλο κομμάτι ήταν η βελτίωση του αγροτικού κόσμου, και σε αυτό το κομμάτι του βενιζελικού εξυγχρονισμού έπαιξαν ρόλο ως ειδικοί διανοούμενοι ο Καραμάνος, ο Ευελπίδης, ο Χασιώτης, όλοι αυτοί οι οποίοι βρήκαν στέγη μετά στην Ανωτάτη Γεωπονική, ο Δημήτρης Καλτσουνάκης, ο οποίος είχε βρει στέγη στην μετέπειτα ΑΣΟΕ, και οι οποίοι ακριβώς είχαν ένα νέο πνεύμα, όχι μόνο γνώσεως αλλά και εφαρμογής της γνώσεως, τελείως μακριά από το πνεύμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δηλαδή μία πρακτική εφαρμογή, μία εφαρμοσμένη επιστήμη. Αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει ο Βενιζέλος με αυτές τις 4 σχολές που ίδρυσε, στην Αθήνα έχουμε 4 βενιζελογενή πανεπιστήμια, το οικονομικό, το γεωπονικό, το πάντιο και το χαροκόπιο, και κυρίως βέβαια η κορονίβα του θα ήταν το Πανεπιστήμιο της Ιωνίας, η οποία περιλάμβανε εκτός από σχολή μηχανικής, τη γεωπονική και σχολή ανατολικών γλωσσών, και αυτό το πνεύμα της εφαρμοσμένης επιστήμης το πήρε μετά ο Παπαναστασίου και το υιοθέτησε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετά είναι το άρθρο της κυρίας Ελισάβετ Κοντογιώργη, η οποία είναι διευθύντρια ερευνών στην Ακαδημία Αθηνών και η οποία ασχολείται κυρίως με το θέμα της αποκαταστάσεως προσφύγων, και έχει γράψει, έχει περιλάβει ένα πολύ ωραίο κείμενο του Καραμάνου, στο οποίο φαίνονται όλα τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε, δηλαδή με το θέμα της διαχειρίσεως υδάτων, διότι η Μακεδονία δεν είχε αρδευτικό σύστημα, με το πώς θα έπρεπε να γίνει η αποξήρανση. Ένα άλλο θέμα στο οποίο μοιάζαμε με την Ιταλία, γιατί εκείνη την περίοδο στην Ιταλία είχε γίνει μία σειρά από αποστραγγιστικά αρδευτικά έργα, η Bonifica Integrale, που ήταν γνωστό στον Καραμάνο ως Ιταλομαθή, και αντίστοιχα έργα προσπάθησε να κάνει η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων και στη Μακεδονία, γιατί αλλιώς θα τους είχε θερήσει η ελονοσία όλους.
Επίσης ήταν τα θέματα του κτηματολογίου, το οποίο δεν υπήρχε. Ήταν τα θέματα από τις χρήσεις των τούβλων, τα θέματα των πώς θα γινόταν η διανομή των γεών μεταξύ των προσφύγων και των γηγενών. Ένα σωρό θέματα για τα οποία έπρεπε να φροντίσει κάποιος, να δώσει λύσεις, και όλα αυτά τα θέματα τα είχε αναλάβει ο Καραμάνος, και επίσης να αντιμετωπίσει το φοβερό θέμα, διότι είμαστε στην Ελλάδα και τέτοιου είδους καταστάσεις αναφύονται, ότι πήγαιναν διάφοροι ξύπνοι πολιτευόμενοι στις προσφυγικούς συνοικισμούς και έλεγαν στους ανθρώπους να φύγουν από εκεί και να πάνε στις πόλεις, διότι στις πόλεις θα είχαν μια καλύτερη ζωή. Πράγμα το οποίο προσπάθησε να το ανακόψει, διότι πίστευε βαθύτατα, όπως το πίστευε και ο Βενιζέλος, ότι μόνο εάν μείνει ο προσφυγικός πληθυσμός στις περιοχές αυτές θα μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη, δεν θα υπάρξει αστιφιλία, θα μπορέσει να καταπολεμηθούν φαινόμενα τα οποία έχουν να κάνουν με μετάδοση ασθενειών, με παρασιτικά επαγγέλματα, και θα είναι οι άνθρωποι αυτάρκης. Αυτό το οποίο δηλαδή προσπαθούσε όλη εκείνη την περίοδο το βενιζελικό όραμα είναι οι πρόσφυγες να είναι αυτοσυντήρητοι, να μπορούν να έχουν από τον επόμενο ήδη χρόνο σοδιά. Και αυτό το κατάφερε. Το τελευταίο άρθρο είναι το άρθρο του κυρίου Πλουμίδη, ο οποίος αναφέρεται ακριβώς σε αυτές τις τρεις μορφές οι οποίες έχουν να κάνουν με τις κύριες επιδιώξεις της βενιζελικής περιόδου, δηλαδή να υπάρξει συντάρκεια, να καταπολεμηθεί αστιφιλία και να καταπολεμηθεί και κάτι άλλο. Μία ιδέα η οποία ήταν σε πολύ μεγάλη διάδοση τότε, ότι η Ελλάδα έχει υπερπληθυσμό, και αφού έχει υπερπληθυσμό, εννοείται φυσικά ο πολλής πληθυσμός που έρθει από τη Μικρά Ασία, δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Και σε αυτό ήταν προστάρης ένας καθηγητής με πολύ μεγάλο έργο κατά τα άλλα, ο οποίος όμως είχε αυτή την ιδέα την οποία την διακονούσε και είχε πάρα πολλούς οπαδούς. Και σε αυτό είχε απαντήσει μέχρι και ο Βενιζέλος εκνευρισμένος μια φορά στη Βουλή. Είπε, εν πάση περιπτώσει, ας σταματήσουμε να κλεγόμαστε και να λέμε ότι είμαστε έθνος πενήτων, έχουμε τους πόρους, μπορούμε να ζήσουμε, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Αυτά είναι σε πολύ μικρή έκταση, σας ανέφερα εγώ σε μικρή έκταση, τα άρθρα του βιβλίου. Όπως είχε πει η Βιρτζίνια Γούλφο, μπορείς να τεκμηριώσεις ένα βιβλίο 6-7 ζωές ενός ανθρώπου, συνήθως έχουμε όμως έως και 1000. Δεν ξέρω πόσες ζωές μπορούν και τεκμηριώνουν τα άρθρα αυτά από τις 1000 που σίγουρα είχε ο Καραμάνος, όμως πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Ο Στέφαν Τσβάιχ είχε πει κάποτε ότι «Ein Buch ist eine Gnade und ein Geschenk», ένα βιβλίο είναι χάρις και δωρεά. Εύχομαι το βιβλίο να έχει μεγάλη πορεία. Εύχομαι όσοι το διαβάσουν να αναγνωρίσουν τη χάρη και να αξιοποιήσουν τη δωρεά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Πρίτανη, για την τόσο παραστατική περιγραφή ενός ταξιδιού την περίοδο που περιγράφεται στο βιβλίο. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Χριστοδούλου, τον οποίο καλώ στο βήμα. Θεοφιλέστατε, κύριε Γενική, κύριε Ακαδημαϊκή, αγαπητοί φίλοι. Είμαι τυχερός που μιλάω τελευταίος, γιατί τα περισσότερα πράγματα έχουν υποθεί και εγώ θα εστιαστώ περισσότερο σε ένα και μόνο κομμάτι, ένα κομμάτι της κοινωνικής προσφοράς του Γιάννη Καραμάνου, τον οποίο εγώ γνώρισα κάποιους λίγους μήνες πριν φύγει από αυτή τη ζωή. Ας ξεκινήσουμε όμως από μια βάση μερικών πραγμάτων. Πρώτα-πρώτα, την εποχή που έφυγε ο Γιάννης Καραμάνος από τη ζωή και που ο γιος του, ο Ανδρέας, ξεκίναγε τη γεωπονική και λίγο πιο πίσω την ξεκίναγα και εγώ και οι συμφοιτητές που βλέπω εδώ, η ελληνική γεωργία μετήχε στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα κατά 16% περίπου. Σήμερα, μαζί με τις κοινοτικές επιδοτήσεις, καλύπτει μόνο το 3,5%. Η ελληνική γεωργία είχε μια απασχόληση τότε του πληθυσμού σαν δραστηριότητα της τάξης του 28-29%, τώρα έχει κάτω από το 6%. Και βέβαια,
αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε ή να αναζητούμε να καταφύγουμε σε λύσεις που αλλοδαπά άτομα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο εμπεράτωση μιας γεωργικής δραστηριότητας. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, άρα και ο συνδικαλισμός είναι τελείως διαφορετικός, άρα και οι κρίσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε για οτιδήποτε δεν μπορούν να συσχετιστούν με τα σημερινά. Υπόθηκε και από άλλους, το λέω εγώ πιο εμφαντικά. Το βιβλίο του καθηγητού της γεωργίας που διδάχτηκαμε και ο κύριος Καραμάνος και εγώ και τον οποίον διεδέχτηκε υπερεπάξια ο κύριος Καραμάνος, το βιβλίο του Δημήτρη Ταλέλη για τη γεωργική γεωργία, είχε μια προμετωπίδα. Η προμετωπίδα έγραφε «Αν της μείνει νύστης, επί 24 ώρες γίνεται φύλερης. Αν μείνει επί 48 γίνεται επαναστάτης, αν μείνει επί 72 γίνεται αναρχικός». Νομίζω ότι κάπου εκεί βρισκόμαστε και τότε και τώρα. Άρα, τα μεγέθη έχουν αλλάξει. Εκείνο όμως το οποίο έχει φέρει τρομερή αλλαγή είναι η τεχνολογία η οποία έχει αλλάξει καταπληκτικά τους όρους της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας, αλλά και της επιστημονικής συνεργασίας. Κακά τα ψέματα. Σήμερα είμαστε στη λογική, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, των multi-discipline procedures. Δεν υπάρχει ο γεωπόνος, δεν υπάρχει ο φυτοπαθολόγος, δεν υπάρχει ο ένας, δεν υπάρχει ο άλλος. Όλοι μαζί πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να βγάλουμε μια διαδικασία η οποία θα οδηγήσει σε ένα κοινό θετικό αποτέλεσμα. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι η σύνδεση που είχαμε για τη γεωργία, ότι ήταν μια γεωργία εδάφους, τώρα πια δεν είναι γεωργία εδάφους, αλλά είναι και γεωργία εκτός εδάφους. Λέω ένα παράδειγμα μόνο. Υπάρχει ένα φυτό αρκετά διαδεδομένο στην αγορά από τα ορχιδοειδή το φαλένοψης, το οποίο έχει έναν παγκόσμιο τζίρο αυτή τη στιγμή στην αγορά. Ένα λουλούδι είναι, έτσι, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, έχει ένα παγκόσμιο τζίρο της τάξης περίπου του 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων και από αυτόν τον παγκόσμιο τζίρο του 1,5 δισεκατομμυρίου τα 1,2 τα παίρνει η Ταϊβάν, η οποία παράγει εκτός εδάφους καλλιεργεί αυτό το φυτό. Βέβαια, η εμπορία γίνεται μέσω των Ολλανδών, αλλά η παραγωγή γίνεται στην Ταϊβάν. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για άλλα πράγματα. Και για να, σε επίρρωση των όσων μας είπε ο αξιότιμος κύριος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Ζερεφός, θα πω το εξής σε σχέση με την Νορβηγία, ότι η Νορβηγία αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι έχει πολύ μικρό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, κάνει μια πολύ μεγάλη αποξήρανση σε μύγες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως διατροφή κυρίως για κάλυψη πρωτεϊνούχων αναγκών αλλά και αναγκών σε λιπαρά και χώρες όπως η Σαουδική Αραβία είναι ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες για αποξηραμένες μύγες της Νορβηγίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για τελείως άλλα πράγματα, για τελείως άλλες δουλειές, άλλες ιστορίες. Η εποχή του Καραμάνου τώρα. Η εποχή του Καραμάνου σαν συνδικαλιστής, αλλά και η εποχή του Καραμάνου σαν ανάγκες της γεωργίας. Όπως μας εξήγησε η κυρία Κρυάρη, είχαν αντιμετωπιστεί τα θέματα του επικισμού. Ποτέ δεν αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα του επικισμού. Απλά να θυμίσω στο εκλεκτό ακροατήριο ότι το 1984 άρχισαν να δίνονται τίτλοι ιδιοκτησίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Θυμάμαι ήμουνα στη Βουλή όταν ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Γιώτας εισηγήθηκε το τότε νομοθετικό κείμενο. Επομένως, επιπλέον, τα θέματα του επικισμού ήταν λοιπόν εκείνα τα χρόνια ισχυρά, το θέμα της Ιτάρκειας βεβαίως ήταν ισχυρό, το θέμα της εξασφάλισης προβλημάτων από ελαιονοσία κτλ. Ανεξάρτητα αν όλα γίνανε καλά,
μετά, ή γίνανε καλύτερα. Ο καθένας και τώρα θα διαπιστώσει δυσκολίες ή αποτυχίες. Παραδείγματος χάρη, μεταξύ Αξίου και Αλιάκμωνα φτιάξαμε μια διόρυγα, μια ενωτική διόρυγα. Αυτή η ενωτική διόρυγα αυτή τη στιγμή στη Χαλάστρα της Θεσσαλονίκης κυρίως αξιοποιείται για την καλλιέργεια του ρυζιού. Ο Ανδρέας ο Καραμάνος θα μας έλεγε ότι μπορεί να θέλει και 8 φορές περισσότερο νερό το ρύζι από άλλες καλλιέργειες. Λοιπόν, γιατί το καλλιεργούμε, ένας Θεός το ξέρει. Λοιπόν, Καραμάνος τώρα είχε ακριβώς την υποστήριξη των συναδέλφων του και ήταν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων. Όπως μας εξήγησε η κυρία Κρυάρη, υπήρχαν δύο κατηγορίες. Οι γεωπόνοι των ανωτάτων γεωπονικών σχολών που ήταν οι λιγότεροι και οι γεωπόνοι των μέσων γεωπονικών σχολών, των τεχνικών επαγγελματικών σχολών που ήσαν οι περισσότεροι και ήσαν οι μεσογεωπόνοι. Οι μεσογειοπόνοι είχαν τραβήξει το κάρο όχι μόνο στην αποκατάσταση των προσφύγων, αλλά και σε αυτό που αργότερα ονομάσαμε γεωργικές εφαρμογές και σε αυτό που αργότερα ονομάσαμε εκμηχάνηση κτλ. Κτλ. Και σε ιδιαίτερες δράσεις, όπως ήταν η δράση της Εταιρείας Λιπασμάτων για να διαδοθούν συμβιωτικά βακτήρια στο έδαφος με τα ψυχανθή. Εν πάση περιπτώσει, εξ αυτών οι περισσότεροι ήσαν εκλεκτοί και δεν υπήρχε καμία ουσιαστική αντιπαλότητα ή τουλάχιστον ο Καραμάνος εφρόντισε να μην υπάρχει καμία ουσιαστική αντιπαλότητα μεταξύ μεσογειοπών. Ο επικίδιος ο Μακαρίτη τον Αλέξανδρο Λέτσα, στον οποίο αναφέρθηκε η κυρία Κρυάρη, ήταν δηλωτικό της αντίληψης που υπήρχε στην εγκεφαλή του γεωπονικού συνδικαλισμού και σας θυμίζω ότι στα ίδια χρόνια μεταξύ μηχανικών και υπομηχανικών γινώσανται πορείες που ξεκινάγανε από την Αθήνα και καταλήγανε στη Λαμία. Άρα το κλίμα ήταν διαφορετικό. Ποιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα της εποχής του Καραμάνου? Ότι αρκετοί από τους γεωπόνους, οι οποίοι κατά τεκμήριο ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, με το νόμο 509, με άλλα ψηφίσματα κτλ. Κτλ. Λόγω της συμμετοχής τους στην αντίσταση, είχαν απομακρυνθεί οριστικά από την υπηρεσία τους. Δεν έγινε μόνο αυτό για τους γεωπόνους, έγινε και για πολλούς άλλους. Εκεί η φροντίδα που έδωσε ο γεωπονικός συνδικαλισμός με τη δραστηριότητα του Καραμάνου ήταν να βρουν οι άνθρωποι αυτοί μια αποκατάσταση. Και οι άνθρωποι αυτοί βρήκανε κάποιες μορφές αποκατάστασης και βέβαια τώρα οι ελευθεροεπαγγελματίες γεωπόνοι είναι πολύ περισσότεροι και πολύ σημαντικότερη προσφορά έχουν στην καθοδήγηση ή στην επιστημονική διαχείριση του αγροτικού χώρου. Δεν ήταν όμως μόνο σε πρακτικά θέματα ο Καραμάνος ένας δυνατός μάνατζερ και σαν επιστήμονας αλλά και σαν κοινωνικός παράγων. Ήταν και οραματιστής. Και αυτό το οραματικό του μέρος είναι εκείνο το οποίο πρέπει να το σημειώσουμε. Νοιαζότανε όχι μόνο για το μέλλον του κλάδου και το μέλλον της γεωργίας αλλά και για το μέλλον γενικότερων πραγμάτων. Και κατάφερε στις μέρες τους να πείσει και ανώτερα κλιμάκια ότι αξίζουν τον κόπο οι γεωπόνοι. Εγώ θα έλεγα η γεωτεχνική, κάποιος άλλος θα έλεγε κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει αξίζουν τον κόπο. Τι ακριβώς πέτυχε στις μέρες μου ο Μακαρίτης ο Γιάννης ο Μπούτος, ο Υπουργός Γεωργίας, έλεγε: το καλύτερο δυναμικό που βρήκα σαν διοικητικός παράγων, σαν υπουργός, ήταν η γεωπόνη. Και όραμά μου έλεγε, και αυτά τα οράματα δεν ήταν δικά του, είχαν προηγηθεί δουλειές που είχαν γίνει νωρίτερα, όραμά μου είναι να δημιουργήσω μια ΔΕΗ με ύψιλον για τη διαχείριση των υδάτων. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα στην Ελλάδα? Έχουμε μια γεωργική γη 38 εκατομμύρια στρέμματα. Εξ αυτών στα χαρτιά
τα 10,5 εκατομμύρια είναι αρδευόμενα, τα στην πράξη είναι το πολύ 9,5, και από εκεί και πέρα τα άλλα είναι ξερικές εκτάσεις. Η βιολογία λέει ότι η γεωργική παραγωγή γίνεται με δύο παράγοντες και άλλες παραγωγές βέβαια, με το νερό και με τον ήλιο. Εμείς έχουμε αρκετό ήλιο αλλά λίγο νερό, άλλοι έχουν πολύ νερό αλλά λίγο ήλιο. Κάπου με όλους αυτούς γίναμε μια παρέα και πρέπει να συνυπάρξουμε. Και η συνύπαρξη αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει από την ποιότητα των επιλογών που θα πρέπει να κάνουμε. Όταν λοιπόν στο συνδικαλισμό υπάρχουν άξιοι και ικανοί άνθρωποι που μπορούν να είναι συγχρόνως και μάνατζερ και διοικητικοί παράγοντες και να έχουν και πολιτικό εισιτήριο όπως ήταν ο Γιάννης ο Καραμάνος, τότε αυτό είναι κέρδος για το συνδικαλισμό. Κέρδος για τους εργαζόμενους, έστω και αν δεν το βλέπουν άμεσα. Κέρδος για τους εργοδότες, κέρδος για την κοινωνία και κέρδος για το δημοκρατικό προγραμματισμό, όπου και αν χρειάζεται να γίνει και γίνεται. Εγώ είχα, ας πούμε, την καλή αγάπη των συναδέλφων και επελέγει και εγώ και έγινα πρόεδρος και της Ομοσπονδίας των Γεωπόνων και πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και σε διάφορα τέτοια. Η κληρονομιά που είχαμε, όσοι είχαμε μια προσπάθεια να είμαστε σοβαροί σε αυτό που κάνουμε, η κληρονομιά που είχαμε από τον Γιάννη Καραμάνο ήταν βαριά. Και ως προς το δημιουργικό μέρος και πρακτικό μέρος, αλλά και ως προς το οραματικό. Μέσα στο βιβλίο για το οποίο αναφέρθηκε η κυρία Κρυάρη, αναφέρεται και μια σημείωση, αν θέλετε, του Ανδρέα του Καραμάνου, που μιλάει για το Αττικό Πανεπιστήμιο. Το Αττικό Πανεπιστήμιο ήταν ένα πράγμα που είχε κατανοήσει ο αείμνηστος Γιάννης Καραμάνος ότι ήταν μια λάθος επιλογή. Η λάθος επιλογή η οποία θα είχε αρκετή αναστάτωση. Η προσπάθεια της εποχής εκείνης που αναφέρεται ο Ανδρέας ήταν να ενοποιηθούν το Πάντιο, η τότε βιομηχανική του Πειραιά, η ΑΣΟΕ και η γεωπονική, και να παραμείνει σαν ξεχωριστός πόλος το Μετσόβιο. Λοιπόν, αυτό τι θα οδηγούσε λοιπόν τη γεωπονική, μια τεχνική καθαρά. Γεωπόνος τι σημαίνει, τεχνικός βιολογίας. Έτσι. Τα άλλα όλα, μια τεχνική λοιπόν δραστηριότητα να ενσωματωθεί και να χαθεί μέσα σε κάποιες οικονομικές δραστηριότητες. Εγώ έχω πρόβλημα με την οικονομία και τα μεταπτυχιακά μου στην οικονομία ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι πρέπει το τεχνικός χαρακτήρας αυτούς τις ιδιότητες. Λοιπόν, αυτό δεν πέρασε τότε, αλλά μετά από 40 χρόνια, κατά την άποψή μου μπορεί να είναι και λαθασμένη, για εντελώς ψυχοδυρικούς λόγους, κάναμε κάποια ΤΕΗ πανεπιστήμια και τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, τελευταίο, ο Γιάννης Καραμάνος εκτός των άλλων διακρίνεται και από το ρεαλισμό του. Ο ρεαλισμός ήταν και στο διεκδικητικό πεδίο και στο τι μπορείς να πετύχεις και το τι μπορείς να προβάλλεις. Αυτόν τον ρεαλισμό πιστεύω ότι οι συνάδελφοι που θα ακολουθήσουν και θα έχουν την καρέκλα του να τον λάβουν σοβαρά υπόψη, διότι ο άνθρωπος αυτός πολλών ανδρών είναι δεάστια και νόων έγνω. Αυτού λοιπόν τις παρακαταθήκες θα σας τιμήσουμε ευλαβικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.